Bon. γράφω γράφω κι εγώ πάρα mm -hmm. πολύ ωραία mm -hmm. μου έβγαλε update το Reaper αλλά δεν το έκανα ναι μην το κάνεις ακόμα θα το κάνω εγώ το 6.21 δεν ξέρω αν είναι safe mm -hmm. επίσης είναι περίεργο που μετά από δυόμιση χρόνια το Reaper έβγαλε update όχι κάθε δύο εβδομάδες βγάζει okay. αλλά για κάποιο λόγο δεν σου έρχονται ναι Τέλεια. Mm. Κανείς, δεν ασχολείται κανεί μαζί μου. Κανείς, δεν, δεν με ενημερώνουν για τίποτα. Δεν ε, παίρνω updates από τα software που χρησιμοποιώ. Δεν, δεν ξέρω τι τι εννοεί, χάρη μου, δεν, δεν σε ενημερώνει. Δεν... Τι εννοεί τώρα, έχω μπερδευτεί. Ποιο δεν ε, τώρα σε ενημερώνει. Τώρα ένιωσα προδομένο από το Reaper. Γιατί εσένα τόσο καιρό σου στέλνει updates και εμένα, α πούμε, το θυμήθηκε τώρα. Έφτασε 2021 για να, να πάρει ένα update. Πόσο ναι. καιρό έχει μπει στο Ιντερνετ, έχει. Τι είπα τώρα, συγγνώμη. Πόσο, Πόσο καιρό έχει είσαι... να μπει στο. <laughs> <laughs> Εμένα κανένα δεν μου μαθαίνει ελληνικά, χάρη. Ε, μ' αφήνουν έτσι έρμεο τις σκέψη μου να λέω βλακία. Τι είναι Ιντερνετ, τι εννοεί. Πόσο τι... καιρό έχει να μπει στο Ιντερνετ από αυτόν τον υπολογιστή, Που έχω εγκυφαλική δυσλειτουργία yeah. κάθε φορά όμω. δεν υπάρχει περίπτωση να γράψουμε ένα επεισόδιο που να έχει νόημα από την αρχή μέχρι το τέλο. Η, η πορεία μα στη Μαρμελάδα Φράουλα είναι. Μέσω της μαρμελάδας, δηλαδή όσο την, την ξέρεις αναπτύσσουμε και κάνουμε επεισόδια και όλο και πιο πολύ Η πορεία του μυαλού μας μέσα σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το πλαίσιο είναι εντελώς φτύνουσα Φτύνουσα ή φτύνουσα, ούτε και εσύ φτήνουσα. μπορείς φτήνουσα. να μιλήσεις όμως, <laughs> τι έχει συμβεί <laughs> Είναι μια πορεία που φτύνουσα, φτύνουμε Ναι, τη φτύνω αυτή την πορεία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου Λες να φταίει το καινούριο κανάλι το καινούριο κανάλι, ε, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το μόνο που δεν φταίει νομίζω. Αυτό ίσα ίσα μου δίνει κίνητρο για να σκέφτομαι. Θέλω να πω για το καινούριο κανάλι ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου όσου έχουν κάνει subscribe στο κανάλι και ακολουθούν. Ε. Βεβαίω, έχουμε καινούριο κανάλι στο YouTube για όσους μα ακούτε μόνο ε, από Spotify ή iTunes ή SoundCloud. Ε, και ναι, έχει μπει αρκετό κόσμο. Και επειδή έχει ξεχωριστό πλέον κανάλι Μαρμελάδα Φράουλα, έχει μπει και έχει κάνει subscribe και μα ακολουθεί και εκεί. Και έγινε για πρακτικού λόγου και νομίζω θα βοηθήσει και γενικότερα το podcast να έχει ένα δικό του ξεχωριστό κανάλι. Για ναι, ναι Μόρτε τώρα. Οπότε ναι. Αλλά Αλλάξε, ναι, έχουμε, έχουμε χάσει όλη τη χρηματοδότηση που μα έδινε το YouTube. Mm, Αυτή τη στιγμή okay. που μιλάμε, έχουμε φτάσει στου 1500 subscribers. Οπότε σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και και πάρα πολύ. Θέλω να ξέρει ναι. ότι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε χάσει αυτή τη χρηματοδότηση. Και αν θυμάσαι, γιατί μου είχε ζητήσει κάποτε να σε πάω διακοπές το καλοκαίρι. Το θυμάμαι εγώ. Εσύ, αν δεν το θυμάσαι, δεν είναι επειδή δεν έγινε, είναι επειδή δεν το θυμάσαι. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Και θέλω να σου πω ότι έχουμε χάσει, ας πούμε, μια μεγάλη οικονομική. Δηλαδή, το, το επεισόδιο 48 έβγαλε 1 δολάριο και 10 λεπτά. Ναι. Οκ. Okay. Ε, από τότε που ανέβηκε και από αυτό το δολάριο εμείς θα πάρουμε περίπου βασικά έβγαλε γύρω στα 40 λεπτά του ευρώ, okay, μαζί με την εφορία Τέλεια, μια χαρά είμαστε νομίζω Οπότε, Δε, ναι. δεν ξέρω πού να τα βάλω αυτά τα λεφτά Σου είπα, θα καθυστερήσω λίγο να, να κλείσω εκείνο το θέρετρο το εξάστερο που ήθελες και συγγνώμη γι' αυτό. Ε, θέρετρο, είπε τη λέξη θέρετρο. Είπα τη λέξη θέρετρο. Εντρέπησε λίγο. Δεν είναι περίεργο που απέχει μόνο ένα γράμμα από τη λέξη θέρετρο και σημαίνουν σχεδόν το ίδιο πράγμα. Έχει καλύτερο customer support. ήλιο, καλύτερο φωτισμό. <laughs> το θέρετρο από το θέρετρο. Έχι... Πάντα, πάντα μου φαίνονταν μακάβριο το θέρετρο. Κανεί δεν λέει ότι θα πάω τον Ιούλιο στο θέρετρό μου. Λέν, λέμε όμω, δεν έχει πει ποτέ το. Α, εμεί πήγαμε σε ένα θέρετρο και το λε φουλ ηρωνικά. Και εγώ δεν είμαι και ακριβώ σίγουρο τι σημαίνει. Το, έχω πολλέ λέξει. Δεν, 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 το είμαι. λέω κακό χρόνο, να έχει. <laughs> ε. Λοιπόν, υπέροχε. Λοιπόν, Ναι. <laughs> 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 Πανέμορφε, μπα. Έχουμε, ναι, έχουμε... έχουμε αρχίσει. Πανέμορφε, ναι. έχουμε... αρχίσει. Θε να κάνω εισαγωγή. Θε να πω ότι εκτό από το YouTube, εννοείται ότι έχουμε και Instagram εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το είπα και έχουμε 15 χρόνια Instagram πριν από το Instagram. Ε, μπείτε και εκεί, κάντε και ένα follow για να παίρνετε ενημερώσει και αυτά. Έ, έχεις ε, και πάρει φορά... Θε να κάνω εισαγωγή ή δεν θε να κάνω καν εισαγωγή. Κοίτα, ε, έχεις έχει πάρει φόρα τώρα και θέλω πάρα πολύ ωραία τώρα να σου πω. Απλώ α χτυπήσουμε mm. ένα παλαμάκι. Ανέ, ναι, μπράβο. Έχεις α, δίκιο. Α, το είχα ξεχάσει αυτό. Ας κάνουμε αυτό και μετά κάνει εισαγωγή. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Γεια σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Ε, έχουμε φτάσει τον αριθμό, δηλαδή κάναμε ρελίς το 50 επεισόδιο που ήταν το καλοκαιρινό live επεισόδιο που είχαμε ηχογραφήσει τον Αύγουστο έχουμε φτάσει σε επεισόδιο 51 δίπλα μου περίπου είναι ο Στέλιος Ανατολίτης δίνω ένα χειροκρότημα εγώ στο Στέλιο Ανατολίτη και εγώ δίνω ένα στον Χάρη Ταρζάνο που είναι σύντροφό μου σε αυτή την παράνοια για 50 ολόκληρα επεισόδια 50... 51 με αυτό 51 με αυτό, 51 51 51 με με αυτό. αυτό και 50 αποφασίσαμε να βάλουμε το πρώτο μας live επεισόδιο το οποίο θεωρώ εκείνη τη βραδιά ότι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία μέσα στον Αύγουστο στην Αθήνα Ναι, Ήτανε... με κοινό Ναι, ήταν από τα καλύτερα πράγματα που μου συνέβησαν Ισχύει και εμένα και... Γενικότερα το 20 Ναι, ναι καλά εντάξει και το... Όχι, ήταν... Ρε, ήταν πάρα πολύ ωραίο Και θέλω, ανυπομονώ πάρα πολύ να το ξανακάνουμε Το άλλο που κάναμε ήταν με το Χρυστοφορίδη και είχαμε... Το οποίο ναι, κάναμε πρώτα το, το δεύτερο mm. Το κάναμε release και μετά κάναμε το πρώτο Γιατί αυτοί είμαστε Αυτοί είστε κυρίες και κύριοι Αυτοί είστε <laughs> ε, Δεν ξέρω αν έχεις δει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι Με τον Κουτσούμπα από το Λούμπεν Ναι Αυτοί είστε Αλλά αυτοί είστε Αλλά αυτοί είστε Μου θυμίζει ασκήσεις που κάναμε και στο θέατρο Και να θέαρο. είναι αυτοί με γιώτα όμως το... Αυτοί είστε ένα αυτή, ε, ενωμένο ε, επίσης να πω μιας και τώρα δεν ξέρω στο μοντάζ θα να θα μπει πριν ή μετά αλλά εφόσον είπαμε για youtube, instagram κτλ να ευχαριστήσουμε επίσης τον κόσμο θέλω εγώ για τις ε, κούπες είχαμε μια σεβαστή συμμετοχή και έχουμε και πάρα πολλά stories στο instagram με κούπες που αγόρεσε κόσμος και τις δείχνει και τις χαίρεται και στο τζάκι που πίνει ακούγοντας μερμελάδα φράουλο οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ και okay. κάποιες κούπες δεν κεφαλικό. έχουν φτάσει ακόμη ή θα φτάσουν, μην τρελαίνεστε, όλα θα πάνε καλά. Ναι, και επίση σημαντικό, εάν σα πάσει η κούπα που μου έχουν στείλει τουλάχιστον δύο άτομα, υπάρχει τρόπο να ζητούν αντικατάσταση και μπορούν να σου στείλουν καινούργια. Mm, okay. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί το έκανε κάποιο που ήταν φίλο μου, οπότε πρέπει να ισχύει γενικότερα. Για, για, ένα κομμάτι μου που μου έστειλε, να ξέρει ότι μπορεί να κάνει αντικατάσταση, αν ακούσει το podcast αυτή τη στιγμή, που λέει κάτι το ακού, ε, να το κάνει. Καλά, εννοείται αυτό. Ναι, μην κάτσετε με σπασμένη κούπα, ρε παιδιά, θα το λύσουμε. Ναι, μην κάτσε το όπω πέρσι που είχαμε τι περσινέ που αυτή που είχε περισσέψει μία ήταν να μου τη δώσει ένα και την έσπασε. Δεν Έχει τέλειο, το λες. θυμάστε αυτό. Δεν ξέρω. Τι λες. Αυτό? Δεν δεν αναγνωρίζω okay. τίποτα από αυτά που λε. <laughs> δεν θέλω, okay. δε θέλω. Συγγνώμη. Όχι. Δεν όχι, όχι, χάρη μου, όχι. Όχι όχι. σημαίνει όχι. Το όχι σημαίνει όχι. 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 Καλά. Και το μήνυμα που θέλω να περάσουμε. <laughs> Ξεκάθαρα όμω. Ε, δεν μου λε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Παρατήρησα τώρα ότι το Instagram έκανε tweet για το Instagram στο Twitter. Μισό δηλαδή, λεπτάκι να καταλάβω αυτό που είπες. Το ναι. Instagram έκανε tweet για το Instagram στο Twitter. Ναι. Δηλαδή okay, δεν το, 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 το Instagram... Ναι. Τι να καταλάβεις ούτε εγώ το είδα. Mm. Μου βγαλε το Twitter ότι το Instagram has tweeted... Ότι γεια σα είμαστε το Instagram. Πάρτε το Photo ah. of the Day και βρείτε μα στο Instagram. Α, ah, οκ. Okay. Δηλαδή ναι. Τα Τώρα social καταλάβω, media ναι. έχουν social media. Ναι. Θέλω να μου πει χαρά. Ο πόλεμο με τα ρομπότ έρχεται. Ah, Α, μπράβο. Αυτό Εκεί μπορεί. θέλω να καταλήξω. Έτσι, μπράβο. Εννοείται. Αφού έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό, τα, τα social media να έχουν social media, εντάξει, δεν ξέρω τι ακολουθεί μετά. Μάλλον η καταστροφή του κόσμου δεν θέλω να ακουστώ γέρο σε καμία περίπτωση. Αλλά καμιά φορά συμβαίνει. <laughs> Αυτό ήθελα <laughs> να πω. κοίτα να δεις, το, το Instagram έχει Twitter που έχει Instagram που έχει Twitter που έχει Facebook που όλα αυτά τα έχουν αγοράσει οι ευρωμαστώνες και ο Bill Gates με το τσιπάκι και το εμβόλιο Καλά, προφανώς ε, είναι χειρότερο, χειρότερο από το ότι όταν έφυγε ο Τραμπ ως απερχόμενος πρόεδρος και δεν έκανε παράδοση παραλαβή πήρε το βαλιτσάκι με τα πυρηνικά. Νομίζω είναι πιο επικίνδυνο. Το έκανε αυτό έτσι. Το έκανε αυτό, ναι. Ωραία. Ε, το έκανε. Θέλω να σημειώσω εδώ κάτι και θα δεις γιατί. Γιατί έχω ετοιμάσει κάποια mm -hmm. πράγματα για σήμερα. Και να θα ακούσεις τώρα αυτό. Θα, επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Και έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Και ε, θέλω να είμαι έτοιμος. Να σε ρωτήσω. Ε, Πήγα τώρα στο ναι. facebook και βλέπω ότι το facebook... Έχει αφήσει το Instagram, που τελικά είναι δική του εταιρεία, να κάνει δική του ναι. σελίδα στο Facebook. Και το Instagram έχει μια σελίδα στο Facebook στην οποία έχουν κάνει like 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή. ή robot. ή ρομπότ, ναι. Με... Είναι 262 λέει από τους φίλους μου πήγανε στο Facebook και είπαν, Α, θα κάνω like στη σελίδα του Instagram. Ναι. Και θέλω να δω αν έχουν Instagram αυτοί οι άνθρωποι ή αν δεν έχουν. Ναι. Αν got... έχει όμω Facebook, δεν είναι σαν να έχει Instagram. Και αν έχει Instagram, δεν είναι σαν έχει Facebook επειδή είναι η ίδια εταιρεία. Ναι. Κάτσε, κάνω μια αναζήτηση τώρα στο κινητό μου για να γράφω. Έλα, άμα νιώσει το κινητό μου, γράφω λίγο Facebook στο Instagram. Mm -hmm. Και ναι, το Facebook App στο κινητό έχει Instagram. Ναι. Και έχει 3,9 εκατομμύρια followers. Ναι. Ε, τι πάει στραβά. Τι Θέλω να δω αν να έχει και ό, το Twitter. Instagram νό. Ναι. Twitter. Το, το Twitter έχει Instagram. <laughs> το Twitter έχει Instagram. Και ε, έχει 926.000 okay. followers. Και μάλιστα λέει τι είδου σελίδα είναι app page. Δηλαδή τα apps έχουν σελίδες στα social media. Το 2021 γίνεται, γίνεται, γίνεται όλο και χειρότερο. Ναι. Για ποιο λόγο συμβαίνει, Για, γιατί συμβαίνει αυτό το, το, πράγμα τώρα, Γιατί ακολουθούν τα social media, τα άλλα social media, ενώ όλα είναι δικά του. Δεν ξέρω, Τι δε, 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 δε δεν δε, νόημα αυτό το πράγμα. Θε, όπα. Όπα. Συγγνώμη, ναι, Πες. Έπεσε το Facebook. Ξυ... Τι έγινε. Όχι, όχι. Ξύπνησα Ξυ... τα μωρά, όχι. Τα ξύπνησα. Ναι, ναι ξύπνησα τα μωρά. Ναι. Mm. Α, δεν ήταν η ώρα του. Όχι. Γίναμε γονεί. Ε... Ε, υιοθετήσαμε δύο γάτε. Πέσαν όλοι τώρα ναι. από το σπίτι. Ναι, όχι. Υιοθετήσαμε δύο γάτε. Ναι. Ναι. Ε, τη σταφίδα και την τούφα. Και είναι πιο cute πεθαίνει, αλλά είναι πολύ μωρά και κουράζομαι. <laughs> Όπω όλα τα μωρά. Ναι. ναι. θα πω εγώ. Ε, Όντα η φωνή του κόσμου. Mm -hmm. ε, και ε, 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 εύχομαι να πάει καλά αυτό. Μάλιστα. Όλοι μα. Άκου τώρα. Άλλο ήθελα να σου πω. Ναι. Το Twitter. Στο Instagram. <laughs> Έχει βάλει. Έχει δει τη σκηνή από το It's Always Sun in Philadelphia, που είναι. Ε, αχ, δεν θυμάμαι ποιος χαρακτήρα. Δεν θυμάμαι το όνομα του χαρακτήρα τώρα. Γιατί έχω και να το δω πέντε χρόνια που είχε βάλει, ξέρει, όλα τα χαρτιά στον πίνακα κολλημένα με, με πινέζες και κλωστέ και τέτοια. Ναι. Και δεν έβγαζε κανένα νόημα τίποτα, ξέρω εγώ. Και είχε, ε, ένα δωμάτιο γεμάτο με χαρτιά, έχει γεμίσει τους στίχους κτλ. Κάπω έτσι μου φαίνεται αυτό με το Twitter. Ναι, το Twitter έτσι είναι, το Twitter. Το Twitter πω, πω, πες μου τώρα ότι το Tinder έχει Instagram και Twitter. Στάνταρ. Ωχ, oh, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θέλω Θα να πω... Θα φτιάξω Tinder τώρα για να δω αν έχει Instagram όχι, 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 και Twitter. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι μην το κάνει αυτό στον εαυτό σου. Ε, το Twitter είναι στο Instagram account το οποίο ανεβάζει αστεία ω τι, ως Twitter, ε, ποια χώρα. Ανεβάζει tweets από χρήστε που είναι αστεία. Ah. Α, αστεία, ξέρει τώρα. Λέει, και πούμε, είναι όντω αστεία. Ναι, κάποια είναι. Ναι. Έχει ανεβάσει τώρα, έχει μια σειρά από tweet που κάναν άνθρωποι για το 2020 και λέει, if 2020 was a person it would be my ex και τέτοια. Mm -hmm. Και έχει ένα mm -hmm. άλλο που λέει, I wish I could say 7 ερωτηματικά in real life, it would be very useful, και αυτό ισχύει. Έχει έναν εδώ που σου λέει. This can't be the same brain I was using to read 750 page novels in three days during middle school. Και συμφωνώ. Οπότε. Okay. Καταλαβαίνει, είναι, είναι το αστείο. Ναι, αυτή είναι η φάση. Mm, αυτή είναι η φάση. Οπότε, όχι μόνο έχει account το Twitter, αλλά είναι και αστείο στο Instagram, ρε. <laughs> Μπορεί <laughs> κάποιο να μου πει αυτό το corporate fluke, flick, flack, triple, flappord. Τι, τι, ναι. ρε, πώς γίνεται να Τι ένας, κάνετε. Τα, ναι, τι, 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 τι κάνετε ακριβώς οι εταιρείε μεταξύ συμβαίνει. σας. Τι δηλαδή, συμβαίνει. Είμαι αυτό. πολύ συγχυσμένος αυτή τη στιγμή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Νιώθω ότι έχω ανοίξει την πόρτα και έχω μπει σε ένα δωμάτιο που είναι έξι άντρες πορνοστάρ και ο ένας τον παίζει στον άλλον. Ναι. Okay. Και όλοι λένε. Α, πάρα πολύ ωραίο σα. Πάρα πολύ ωραίο. με γεια σα. Πολύ ωραίο. Α, υπέροχο. Τσουποτό, τσουποτό. Αυτό νιώθω ότι συμβαίνει <χει> με τα social media που έχουν social media. Γιατί... Δηλαδή. Εντάξει, κοίτα, υπήρχε το ότι ε, το Instagram είχε Instagram. Οκ, okay. okay, λογικό. Και το, το Facebook λίγο έχει Το Facebook, Facebook. Ναι. Αλλά ναι. Οκ. Okay. Τώρα γιατί το Facebook να έχει Instagram και το Instagram να έχει Facebook και κάπου στη μέση να μπει το Twitter και να ε, έχει και τα δύο. Δεν... Ρε. Όντω, τώρα τσέκαρα. Έγραψα Facebook στο Facebook. Η σελίδα του Facebook στο Facebook έχει 20 εκατομμύρια followers. Ναι. Και θα σου πω και το άλλο. Στο Instagram, όταν έγραψα Facebook, πίστεψα ότι έχω κάνει κάποιο λάθο, αλλά τελικά είναι verified. Γιατί η σελίδα του Facebook στο Facebook έχει μισό εκατομμύριο followers και 89 posts. Ναι. Και καταλαβαίνω ότι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Τι, και τι... Ωραία. Το Twitter ποστάρει αστεία στο Instagram, α ναι. πούμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Σαν να είναι ο τείχο είχε τη δική του ιστερία. Πήγε να κάνει ένα downgrade εκεί το Twitter σαν, σαν social media. <laughs> και ποστάρει τέτοια αστεία. Ποστάρει ακριβώ το... τα ίδια post που ποστάρει το Facebook στο Facebook, τα ποστάρει και στο Instagram μετά. Τι ενδιαφέρον μπορεί να ποστάρει το Facebook στο Facebook. Ρε, πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δεν καταλαβαίνω θυμάσαι, τίποτα. Θυμάσαι τα παλιά στάτους στο facebook ε, τον πρώτο πρώτο καιρό που, ήταν, ε, που απλά λέγαμε τι κάναμε. Ναι. ναι. Τύπου ναι. Κώσταση sleeping. Πω! Ε, κώστα... Το θυμήθηκαμε <laughs> <το>, <δικά laughs> τις δεν προάλλες. Δεν είχε κανένα νόημα. Πλένει είχε... <laughs> <laughs> τα πιάτα και τέτοια. Είχε ένα νόημα Χάρη για να βλέπεις τον εαυτό σου τώρα πριν από 10 χρόνια και να κριντζάρει φουλ γιατί μιλούσε ah. στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό σου. Έλεγε, ξέρω εγώ, ξεκινούσε ναι. το Facebook και έλεγε ναι, Ο ναι, ναι. και λέει Γράψτε τι κάνετε. Και έλεγε, ξέρω εγώ, Σκέφτεται να πιει νερό. Για κάποιο λόγο ναι, το έγραφε ναι, ναι. αυτό. Ναι, ναι, ναι. ναι και ναι, 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 και ναι, πα στο timeline. Πα στο timeline μου και έχει, ξέρω εγώ, Ένα άρθρο. Η κυβέρνηση <laughs> είναι κακιά. Άσε ένα άρθρο. <laughs> ελάτε, δείτε την παράστασή μου. Και όσο πα και πιο πίσω, είναι σαν να είμαι πιο καθυστερημένο. Μα Αλλά κυριολεκτικά. Ε, είναι... Εννοείται. Απλά σε κάποια φάση λέει πίνει νερό. Αυτό τίποτα. Δεν έχει, επειδή έχει αλλάξει και το φορμάτι, <laughs> δεν έχει κρατήσει καν το ω τέλειο. <laughs> Απλά βλέπει μια πρόταση <laughs> που λέει πίνει νερό. Πίνει νερό. Οπότε έκανα νερό. <laughs> μια ανάρτηση που λέγεται πίνει νερό. <laughs> Ρε σι, αφού είναι ένα learning curve ε, συμπεριφορών το πώ χρησιμοποιούμε το, ε, 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 το facebook, α πούμε, και τα social media γενικότερα. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα μαθαίνει στην πορεία. Την... Ναι, OK, αυτό είναι cringe, αυτό είναι λάθο, ή δεν υπάρχει λόγο τελικά να αποστάρω χρόνια πολλά στον τοίχο του άλλου. <laughs> ενώ μπορώ να του στείλω ένα μήνυμα. Απλά και μόνο επειδή σου έδινε την. Ε, ξέρω, μου. Εγώ, Τη δυνατότητα. Είναι, το μαθαίνει αυτό με τα χρόνια. Και, 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 σε αυτό, sorry, θα πω, επειδή είπε για τι αναμνήσει ή τα memories, γιατί εγώ το έχω στα αγγλικά το κινητό. Ναι. είναι ότι και είναι εγώ. ένα χρήσιμο feature, γιατί αυτό ακριβώ. Μπορεί να βλέπει το τι είχε γράψει πριν 9 χρόνια στο Facebook και να πα να το σβήσει για πάντα. Δεν <laughs> υπάρχει, ξέρω εγώ. Είναι η μόνη χρησιμότητα των αναμνήσεων είναι αυτό να βλέπει <laughs> πόσο άσχημα έγραφε στο Facebook πριν 8 χρόνια και να πα τα σβήνει για να μην τα ξαναδεί ποτέ κανεί. Αυτό η ετεροτροπή, νομίζω, το cringe. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο πάνω από το οποίο κάπω δεν. Είναι... είναι... αφορά εσένα και μόνο εσένα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο και ότι το Facebook δεν σου βγάζει ποτέ πώ από 13 χρόνια πριν. Γιατί ούτε εκείνο θέλει να θυμάται την εποχή που έβαζε τους χρήστες να γράφουν σε τρίτο πρόσωπο και τώρα υπάρχει μια ναι. βάση από κάτι τεραμπάιτ στον πλανήτη από Αμερικανούς ή Κινέζους ή Έλληνες ή οτιδήποτε να γράφουν σε τρίτο πρόσωπο <laughs> «Πίνει νερό». Δεν έχει τί, κανένα νόημα, τίποτα. Αυτό είναι όλο μια ψηφιακή σελίδα που πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια. τίποτα. Είχε κατάσταση. Σκέφτεται πόσο κουράστηκε μετά από τρει ώρε δουλειά. Αυτά έχουν ναι, μείνει ναι, ναι. τώρα. Είναι φοβερό αυτά τα τι. Και ήταν όλα πολύ άκυρα, ξέρω εγώ. Ο Χρήστη Γιάννη <laughs> άναψε, άναψε το καλοριφέρ. <laughs> Δεν ξέρω, ναι, έχει. Έχει <laughs> μερικού που βάζαν και το ανάβει τσιγάρο και σκέφτεται γυναίκε. Και τέτοια και το παίζανε μυρέι. <laughs> Έχει ξέρω εγώ τι κάνει και λέει ξέρω εγώ ο Στέλιος και από κάτω σε σκέφτεται αποσιοποιητικά. Και έχει μείνει τώρα μια ανάρτηση που λέει σε σκέφτεται. Σε σκέφτεται. Πριν από 9 χρόνια και να στο βγάλει σε memory αυτό και εσύ να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε τι σκεφτόσουν ούτε ποιο είσαι ούτε κοιτήσουν τόσο cringe. Ναι, αλλά πιο πολύ ήταν για σκέψει ή όχι τόσο για activities α πούμε. Πέρα από το κοιμά, νιστάζω κτλ. Δεν είχε ξέρω εγώ τύπου. Α πούμε ο Χρήστο μάζεψε καναπέ από τα σκουπίδια, κάτι ρε παιδί μου. Δεν είχε πράγματα, δεν μπορούσε να το πα σε διάφορε κατευθύνσει. Είχε πολύ, πολύ συγκεκριμένε λειτουργίε, α πούμε. Αλλά αυτό που λε τώρα για τα social media που έχουν social media είναι αυτό. Λε και έχει μπει το Matrix μέσα στο Matrix και ποστάρει ό,τι θέλει. Ξέρω εγώ. Και ναι, έχει το χακάρει παιδί. το ίδιο το σύστημα. Ναι, δεν είναι, ναι. είναι, έρχεται κατά σε αυτό του κόσμο. Τα ρομπότ έρχονται, παιδιά. Να, να, να το ξέρετε αυτό. Τα ρομπότ έρχονται. Αλήθεια, εδώ μόνο, κάμερα σε μένα. Εγώ νιώθω ότι με κοροϊδεύουν. Γύρισε την κάμερα του κινητού μου. Ναι, και πες... πε. Τίποτα, νιώθω ότι με κοροϊδεύουν. γύρνε την κάμερα. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, Πώ τα πα με το yearly theme σου, κλείνει ο Ιανουάριο. Ε, θυμάσαι τι είχε βάλει. Καταρχά, δεν θυμάμαι, εννοείται τι είχα βάλει. Ε... Ε, αλλά αν σου πω τι σκεφτόμουν, ε... ότι να στα πω αυτά, ότι νομίζω ότι κι αν έχω βάλει σαν theme, ε... είμαι περίπου. Πες ότι ξεκίνησα 0% mm -hmm. progress, οκ. Okay. Mm -hmm. Είμαι στο 0% progress αυτή τη στιγμή. Α, ah, okay. Δεν, δηλαδή δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Ίσως φταίει, φταί το, το update του. Του Reaper. Του Reaper ναι. Όχι. Ίσως δεν έχει κατεβεί ακόμα. Είχε το Year of Activity. Ήθελα να το θυμίσω. Είχα το Year of Activity, όντω. Αυτό το θυμάμαι και εγώ. Ναι, Ο, το είχα πει. Οπότε για τίποτα δεν έκανε να είσαι πιο ενεργό. Ναι. Θα σου πω, όχι. Έχω κάνει. Ε, ούτως ή άλλω ε, περπατάω αρκετά. Μπράβο. Συνήθω με ένα φίλο mm -hmm. ή μόνο μου περπατώ αρκετά. Τίποτα. Πρέπει να περπατήσω ε, 8 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Okay. Okay. Με ένα φιλοσυκεί, τι εννοεί ακριβώ. Με ένα. Ναι, με τον Αδάμ. Mm. Ε, αλλά ε, θα ήθελα, όπω είχα πει και στο μου να, να, να αρχίσω το τρέξιμο. Απλά πρέπει να βρω έναν χώρο που να μην τρέχει κανεί άλλο γύρω μου. Mm. Δεν ξέρω. Που, ναι, εδώ στο κέντρο είναι λίγο δύσκολα. Ναι, είναι λίγο. Αλλά εντάξει. Ξέρω, σε ποιο μέρο θα πήγαινε, πούμε, που δεν έχει καθόλου κόσμο. Εγώ πάω εδώ κοντά στο, στο σπίτι. Δεν έχω θέμα. Αλλά... Εγώ σκέφτομαι να πάω σε ένα DVD club. Α. ετοιμάζε ώρα αυτό το αστείο, έτσι. Ε, 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 ναι, ναι. Ε, ε, ε. Το, είχα πει, το είχα πει και στο πεντάλεπτο στο κόκκινο, οπότε εντάξει. Μ, μάλιστα. Δεν έστεισα όλο αυτό με το Facebook και τα social media, και μετά να πέσει στην παγίδα να με ρωτήσει για το θύμου mm -hmm. μου, και μετά να σου κάνω όλο αυτό. Όχι, δεν το είσαι γιατί εγώ ξεκίνησα για τα social media, αλλά δεν ξέρω πόσο με έχει κοροϊδέψει και τόσο. Εγώ σε, εγώ σε κατεύθυνα mm -hmm. να, να μπει σε αυτό το, σε αυτό το δρόμο. Mm -hmm. του, του μυαλού σου. Εσύ έστειλε το notification στο κινητό μου, Ναι, εγώ mm -hmm. ήμουν λοιπόν. Μάλιστα ή με το Facebook στο Facebook. <laughs> το Facebook έχει Facebook, μου μένεται τόσο ηλίθιο. Αλλά και λογικό. Εγώ πιστεύω φορώ. ότι άμα κάνω ένα account τώρα στο Facebook που λέγεται Facebook ή στο Instagram που λέγεται Instagram ή στο Instagram που λέγεται Facebook ή στο Twitter που λέγεται Instagram, θα πάρω πάρα πολλού followers. Πιο πολλού από όσου έχω τώρα. Ίσως είναι μια καλή ιδέα. Και μετά να αλλάξω πρόσωπο. Τσακ και να πω είμαι εγώ. Νομίζω θα πει να αλλάξω ε, πρόσωπο πες. και να γίνω ανεύθυνο. <laughs> ναι. Να μην Αυτός ένα βαθμό... λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Uh, μου. ναι, πες, πες. Σου είπα ότι σκοπεύω να γράψω ένα audiobook thriller. Mm -hmm. Και σου είπα τις προάλλες, που το έχεις ξεχάσει εσύ, αλλά ότι σου έχω και ένα ρόλο. Σωστά. Mm. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Ωραία. Δεν το έχω ξεχάσει. Το θυμάμαι. Και αυτό όλο γίνεται στην Καστοριά. Διαδραματίζεται σε ένα χωριό κοντά στην Καστοριά. Okay. Και είναι αρκετά θρίλερ, τέλο πάντων. Ε, όχι πολύ, δεν είναι τρομερό. Είναι έτσι λίγο ατμοσφαιρικό. Και έχω κάνει διάφορα χαζάκι. Και ένα από τα χαζά που έχω κάνει είναι γιατί δεν μπορώ φυσικά να κρατήσω την ατμόσφαιρα του θρίλερ για όση ώρα κρατάει αυτό το μικρό audiobook. Που δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ. Μισή ώρα δεν είναι κατρομερό. Mm -hmm. Αλλά πιστεύω ότι έχω αυτή την κατάρρευση ότι είναι αδύνατο να το κρατήσω έστω και λίγο σοβαρό, ρε παιδί μου. Γιατί μέσα σε αυτό έβαλα έναν χαρακτήρα, τον Χάρη Μελεκούνη τον οποίο ναι. θα κάνεις εσύ. Οκ, okay. εντελώς στοιχείο το όνομα. Εντελώς στοιχείο το όνομα. Ε, ο οποίος ε, έχει ραδιοφωνική εκπομπή <laughs> <laughs> σε αυτά τα ραδιόφωνα <laughs> της επαρχίας. <laughs> <laughs> Τι κάνει μετά τις, <laughs> τις 11 <laughs> <αρέσει> <laughs> το βράδυ. Ναι. <laughs> Μ' αρέσει ήδη που πηγαίνει το <laughs> αυτό. Το κάνει μετά τις 11 το βράδυ και του στέλνουν τρομακτικέ ιστορίες που γράφουν οι ακροατές του και τις διαβάζει τον αέρα. Okay. Οπότε εσύ, αλλά είναι βασικό για την υπόθεση αυτό, όλο. Είναι αρκετά βασικό για την υπόθεση. Δηλαδή δεν γίνεται ναι. απλά για πλάκα. Εξυπηρετεί κάποιο έχεις... σκοπό. Ναι, 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 πάει, όχι, ναι, όχι, ξεκάθαρα. Έχει, έχει, πολύ σημασία. Αλλά εσύ θέλω να κάνει τον ναι. Χάρη Μελεκούνη. Ναι. <laughs> ο οποίο. Του είχε στείλει ένα, μια ιστορία ε, η φίλη του, η, δεν θυμάμαι, Ελένη, ξέρω εγώ, η οποία είναι μια μαθήτρια 15 χρονών και τη διαβάζει. Ναι. Και. Τι όταν αυτό, διαβάζει την ιστορία. Okay. Και είναι... Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν σα σκηνικό και μου φαίνεται πολύ ροδιάλειμμα μέσα από τη μύρλα που είναι αυτό το audiobook. Οκ, <laughs> <laughs> okay, χαίρομαι που είμαι αυτό το comic relief. Επίση, όση ώρα το λε αυτό, δεν σταματάω να σκέφτομαι ότι θα καεί το μελεκούνι επίση. <laughs> ναι, ναι, Είναι όλο αυτό. Όλο. Δηλαδή, και εγώ έχω προετοιμάζω ένα λογοπαίγνιο να το στείλω στο φουντούλι, του το έχω πει, αλλά δεν ξέρω πώ να ταιριάξω. Έχω <laughs> γράψει μόνο το punchline. Είναι πνεύμα αμφιλοχία. Γιατί mm -hmm. δεν ξέρω αν έχεις δει, έχω κάνει, <laughs> <laughs> έχω, κάνει <το> πρώτο, <laughs> έχω κάνει το πρώτο τέτοιο με τυρί που ήταν το γνώρισε ένα κομματάκι τυρί, το οποίο ναι. μου έκανε ε, κόγξες πριν το φάω και ήταν το μαλαγάνι, αντί για το ταλαγάνι. Ναι, ναι, ναι. Μετά έκανα το άλλο με τη γραβιέρα στο ψυγείο που έτρεχα, που τον είχα κάνει tag και τώρα στο πνεύμα με φιλοχίας, δεν ξέρω, σκέφτομαι να πάω σπίτι να χτυπήσω κουδούνι να το πω, το λόγο και να φύγω. <laughs> Αυτό είναι τέλειο. Είναι σαν death threat αυτό το πράγμα. Ναι, σαν... απλά να ανοίξει την πόρτα και να την εγώ. <laughs> Θέλει να πάμε βόλτα. Να μου πει τι δουλειά έχει εδώ. Έλα, μην είσαι πνεύμα <laughs> αμφιλοχία και να φύγω. <laughs> <laughs> και να φύγει αυτό. <laughs> Αλλά δεν και δεν θα ξέρω... λέω φουντούλη <laughs> στα κλασικά το ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί και ξέρεις. Ε. Ναι, και... μπορεί, δεν ξέρω. Και από εκεί πίσω βγαίνει ο Μαθιουδάκης και λέει έχω παίξει το φαντάζιο και τέτοια. <laughs> Εγώ <laughs> είχα πει ένα <laughs> στην παράστασή μας που είχαμε κάνει την πρώτη της Μαρμελάδας Στο ε, so Chaplin το, Brothers το, το, Στο Μπραβό το καλοκαίρι του 19, mm. το 19 mm -hmm. που είχα, μαγειρικό που είχα πει αυτό τα, τα κρεμμύδια που τηγανίζονται και αλευρώνονται αποκλειστικά ε, στην Κέρκυρα ας πούμε Ναι που ήταν το Ionion Rings. Oh. Μπράβο, πάλι κάτι έπεσε από εκεί. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που γκρεμίζονται πράγματα στο δικό σου σπίτι πλέον όταν ακούγεται κάτι τέτοιο. Ενώ παλιότερα συνέβαινε στο δικό μου αυτό. Ναι, έχω. Επειδή πλέον είσαι εντελώ συμφωνή με στο κεφάλι μου, αυτό είναι το. Ναι, ναι, ναι. 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 Πα... Υπάρχει μια σύνδεση εκεί. Αχ, θε μου. Τέλο πάντων. Αυτό. Θέλω να ξέρει το κοινό και εσύ ότι θα είσαι ο Χάρη Μελεκούνη. Και... Τέλεια. Δεν ξέρω αν θα ήθελε έτσι να συνεχίσει να είσαι ο Χάρη Μελεκούνη και να σου γράφω. Θα... Να σου πω κάτι, από τη στιγμή που θα το κάνω αυτό μία φορά, μπορεί να αλλάξω και την ταυτότητά μου σε χάρη mm. μαλλιγκούνι. Έτσι, πέρα. Να σου πω κάτι. New year, new me. Το χρειαζόμουν αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Να αλλάξω λίγο ταυτότητα. Γιατί όχι. Εμ... Λοιπόν, ξέρεις τι, εγώ ναι. ξέρεις τι ήθελα να αναφέρω Γιατί γενικά κόσμος μου στέλνει διάφορα Που βλέπει περίεργα και τα mm -hmm. λοιπά Και δεν ξέρω αν το έχεις εξαντλήσει το θέμα Στα βίντεο σου Αλλά θέλω να σου διαβάσω κάτι που μου στείλανε mm -hmm. Μου στέλνουν διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα αλήθεια είναι. Oh, oh. Αλλά αυτό μου άρεσε ιδιαίτερα mm -hmm. Το οποίο είναι το εξής λοιπόν, Έστειλε κάποιο σε έναν φίλο της μαρμελάδας ή το βρήκε, δεν ξέρω. Ή το βρήκε mm -hmm. κάπου. Μάλλον στο Facebook που το έχει υποστάρει το Facebook. Πρώτη φορά θα γίνει εμβόλιο mRNA. Στην ουσία mm -hmm. θα αλλάξει το DNA. Έχει βάλει mm -hmm. και το emoji του DNA δίπλα. Mm -hmm. Που είναι σαν ξέρεις, η σκάλα αυτή του DNA. Mm -hmm. Πώς λέγεται αυτό? Έλικα. Διπλή το... έλικα. Μπράβο. Έλικα. Ε, σχεδόν την ίδια δουλειά κάνουν. Και τα δύο σε ανεβάζουν τέλο πάντων. Mm -hmm. Επίσης δεν θα είναι ένα εμβόλιο απλό Τρεις τελίτσες mm. Θα έχει πολλές μικροβελόνες mm. Τρεις mm. Κάθε μία από αυτές τις βελόνες Εδώ το πρώτο ορθογραφικό έγραψε Τις βελόνες με ήττα Θα έχει νανοτεχνολογία Που θα δίνει δεδομένα από το σώμα μας Επίσης θα είναι διάφανο Παρά μόνο όταν θα περνάμε κάποιου ελέγχου σε ειδικό φω, θα φαίνεται αν το έχει κάνει. Mm, Τρία ναι. θαυμαστικά. Η ουσία που θα έχει μέσα θα είναι η λουσιφεράση. Α, ah, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Και για να ξέρει, αυτό είναι το αντίστοιχο που έχουν οι πηγολαμπίδε. Το ή με «η». Ε, <συσχε> λ, Λουσιφεράση. Mm -hmm. Παθαίνουν αυτοί που έχουν δει πάρα πολύ Λουσιφε. Αλλά ah, δεν ήξερα ah, ότι υπάρχει και αυτό ah, για τι. Okay. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Δηλαδή, εμεί το έχουμε πάθει ήδη αυτό. Ε, δεν ξέρω Άρα, αν είμαστε πηγολαμπίδε. Άρα, μάλλον είμαστε πηγολαμπίδε. Τουλάχιστον εγώ και εσύ. Δεν ξέρω. Αρκετοί από το κοινό μα έχουν δει Λούσιφερ και επειδή το έχουμε προτείνει και αυτά και το έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ στα σειρά σε αυτό το podcast και ακόμα να μα πληρώσουν. Ε, <laughs> δεν, Άρα... ξέρω. δεν, ήταν τέλειο όλο αυτό που. Δηλαδή, αυτέ οι πληροφορίε από πού πηγάζουν, δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιο σηκώθηκε ένα πορεία και σκέφτηκε όλα αυτά τα πράγματα από μόνο του. Τι λε. Γιατί η επιχειρηματολογία, ρε παιδί μου, πάρα πολύ σωστά σε αυτά που λέει. Τι λε. Αυτό ο άνθρωπο. Ωραία, χάρη τώρα. Ανοίγει μια κουβέντα που δεν πρέπει να την ανοίγουμε. Γιατί εμεί που ξέρουμε δεν πρέπει να τα λέμε. Ε, αυτά... μας λίγο παραπάνω. Ε, τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρει. Αυτά δεν τα σκέφτηκε ένα άνθρωπο. Αυτά τα σκέφτηκαν μεγάλα μυαλά της επιστήμης. Και ευτυχώς δηλαδή είναι από τα Καλάβρητα και κάνει τέτοια ναι. στο facebook και μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται. Καταρχάς σου έχουν κάνει ποτέ εμβόλιο με μικροβελόνες. Όχι βέβαια. Όλο κάτι βελόνες να είναι και ανοίγουμε αφήνουν και τρύπες. με πευκοβελόνες μήπως σου έχουν κάνει. Δεν ξέρω. Πευκοβελόνες έκανα μόνος μου. Είναι τα γνωστά πράσινα εμβόλια, είναι vegan αυτά. Απλά κόβει <laughs> την πευκοβελώνα. με <laughs> <λέ, laughs> Κόβει την και τρυπά εσύ και δεν έχουν. Είναι vegan εμβόλια αυτά. Βέβαια, κοίτα να δει ποιο είναι το, το φλό σε όλη αυτή τη, τη φάση. Ότι αυτό θα είναι διάφανο, αλλά όταν περνά του ειδικού ελέγχου με το ειδικό φω θα φαίνεται αν το έχει κάνει. Δεν... Καταλαβαίνεις ότι τώρα ας πούμε, Θα υπάρχουν παντού έλεγχοι Δηλαδή από την τροχέα Στα αεροδρόμια που θα σε περνάνε από ένα ειδικό φως Και αν το έχεις κάνει θα φαίνεται Ενώ η γενικά ερώτηση, είναι διάφανο Η ερώτηση μου χάρη είναι Αυτό το ανειδίκευτο φως τόσα χρόνια Τι μισθό έπαιρνε Και ήρθε τώρα το ειδικό φως Και του πήρε τι δουλειάς αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα που ανοίγει στην Ελλάδα. Ε, που εντάξει, ξέρουμε εντάξει, τώρα τι παθογένειε του συστήματο. Και ξέρουμε από φω, έτσι, γιατί Ελλά, hell, σημαίνει φω στα γερμανικά. Είναι η χώρα του φωτό. Τώρα, που δεν ξέρουμε. Εδώ σωστά, το φω ήταν ελεύθερο. Και οι πολιτικοί μα το κάνανε hell ε, κόλαση, όμω, έτσι. έτσι άμα... Να τα λέμε και αυτά. Ξέρεις να τα γιατί, λέμε και ξέρει γιατί δεν μπορεί να δει πολλή ώρα τον ήλιο. Γιατί, άμα το δει πολλή ώρα καλά, θα δει ότι φαίνεται το καλώδιο από πίσω που τον έχουν στην πρίζα. Και στι άλλε χώρε που δεν μα αφήνουν να πάμε τώρα με τον κορονοϊό γιατί αυτό το καλώδιο έχει πέσει και κρέμεται. Αλλά μόνο η Ελλάδα έχει φω αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι μόνο η Ελλάδα Αλλά έχει φω. Αλλά εντάξει, φως. αυτά τώρα εσύ πού να τα ξέρει γιατί είσαι και. Μην πω. Με στο μυαλό σου είμαι. Ναι, όχι, είσαι, μην πω, είναι βρισιά στα Ολλανδικά. Α, μην πω, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Είχα, είχα καιρό να φρεσκάρω τα Ολλανδικά με αλήθεια. Είναι. Τώρα εντάξει. Και τα Ολλανδικά, μην ξεχνάμε ότι είναι Ολλανδικά, ε, Διολάνδα, Ελληνικά. Είναι παλιά Ελληνικά τα Ολλανδικά που τα μιλούσε ο Θόρ. Εντάξει, είναι, τα, ναι, είναι, είναι, είναι λίγο μετά τα αρχαία Ελληνικά. Ε, ναι, και όλοι ξέρουμε τώρα Θόρ, Θόξ, ε, Θόπα και ξέρει πώ πάει αυτό μετά. Ο Θόρ στην, ναι, ναι, ναι. ναι, στην ουσία είναι ο Κολοκοτρόνη. Τώρα, μη, μη τα λέω, είναι πολύ απλό με τέσσερα γράμματα που προσθέτει αφού ολοκληρώσει το Κάπα ε, μετά από τη συνάρτηση διαλέγεις το 666 που προκύπτει μετά αν προσθέσεις τα χρόνια Ακριβώς. σου ναι, και βγαίνει αυτό Διαιρείς με το 0 και βγαίνει... Ναι, είναι λογικά ε, βήματα όλα αυτά, ένα προς ένα, δηλαδή δεν χρειάζεται καν εξήγηση, νομίζω. Είναι, το λες και το καταλαβαίνει ο άλλος ως έχει. Δεν μου λες, πιστεύεις, για να αλλάξω θέμα εντελώς ξαφνικά, αλλά πιστεύεις ότι έχουν νόημα οι λίστες... Α, δεν το περίμενα αυτό. Ναι, ναι. <laughs> οι <laughs> λίστες που κάνεις λίστα τα χειρότερα πράγματα. Ποιο κάνει λίστα τα χειρότερα. Τι μια εννοείς, στο λίστα, YouTube. Πούμε, Είναι Μια λίστα που λέει, α πούμε, τα, οι 100 χειρότερε ταινίε στον κόσμο. Πιστεύει ότι ναι. έχει νόημα, α πούμε, να κάνει η καλύτερη τυρόπιτα στη Θεσσαλονίκη ή η καλύτερη τυρόπιτα στην Αθήνα. Δεν έχει νόημα. Οι 10 καλύτερε τυρόπιτε. Η πού να Φά, αν θέλει. Εννοεί ότι έχει νόημα το καλύτερο και όχι το χειρότερο. Ναι, κάπω όταν λε αυτό είναι το χειρότερο και κάνει λίστα γι' αυτό, δεν είναι λίγο περίεργο. Είναι περίεργο. Ε, είναι, είναι η ίδια λογική Από πίσω θα σου πω που βοηθάει μένα Αυτό mm. όταν θέλω να γράψω Ένα αστείο π.χ. και θέλω να βρω Το χειρότερο από κάτι και δεν μου έρχεται Σαν παράδειγμα mm. Μπορεί και να γκουγκλάρω π.χ. ποια είναι η χειρότερη ταινία Ναι Π.χ. εμένα με έχει βοηθήσει αυτό Να γκουγκλάρεις ποια είναι η χειρότερη ταινία Ναι ρε παιδί μου θέλω να γράψω ένα αστείο το οποίο ας πούμε ε, να θέλω να φέρω ένα παράδειγμα ας πούμε που να είναι κομικά να και να έχει και το reference το κοινό οπότε μπορεί να γκουγκλάρω κάτι ξέρω εγώ ποιο είναι το χειρότερο βατραχοπόδαρο που έχει φαγωθεί στη Λιόν της Γαλλίας ας πούμε Εντάξει. μπορεί να το θέλω αυτό σαν πληροφορία Εντάξει. μπορεί να μου χρειαστεί okay. από την άλλη είναι φαν να βλέπεις ε, τα χειρότερα πράγματα όλων των εποχών. Δηλαδή, έχω γκουγκλάρι, ξέρω εγώ, ποιον θεωρούν το χειρότερο ηθοποιό όλων των εποχών, π.χ. Ναι, ποιον θεωρούν. Τον Νίκολα Κέιτ. Α, οκ. Το οποίο υπήρχε και theme στο, σε ένα επεισόδιο του community που έλεγε Νίκολα Κέιτ, good or bad, ξέρω mm -hmm. εγώ. μπορεί, εντάξει, ο οποίο ο Νίκολα Κέιτ είναι δικό από μαχαίρι τώρα. Είναι, μπορεί να είναι πολύ καλό σε μια ταινία και πάρα πολύ κακό σε μια άλλη ταινία. Ναι, άρα δεν ξέρω αν αυτό είναι ο ίδιο ο ίδιο ναι 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 οκ okay. και εγώ δεν το ξέρω Αλλά είναι debatable τέλος πάντων Σε σχέση με το Νικολάς Κέιτ. Αλλά νομίζω ότι Εμένα με βοηθάνε οι λύσεις με τα χειρότερα Σε κάποια θέματα Εσύ το θεωρεί παντελώς άχρηστο Σε πληροφορία Όχι δεν το θέλω παντελώς Αχρηστηθεί Αχρηστηθεί Άμα να τα ξέρεις. χειρότερα σταρδάμ στέλνει ανατολίτη τολίτη, α πούμε. Και πόσο αστείο θα ήταν αυτό να υπήρχε. Ναι. Εντάξει. Δεν το θεωρώ άχρηστο. Αναρωτιέμαι ποια είναι η χρησιμότητά του. Και έτσι όπω το θέτει, έχει δίκιο. Αλλά σκέφτομαι ταυτόχρονα ότι συμβαίνει να είναι πολύ χρήσιμε λίστε. Σε σχέση με αυτό που είπε, α πούμε. Ναι. Για παράδειγμα, ποια είναι η λίστα με τα χειρότερα πράγματα που θα μπορούσε να πάρει μαζί του φεύγοντα ένα πρώην πρόεδρο τη Αμερική. Είναι σίγουρα <laughs> το βαλτσάκι <laughs> με του πυρηνικού. Υπόσχερα, ναι. Αν και νομίζω ότι επειδή μιλάμε για τον Τραμπ, μάλλον πήρε το βαλτσάκι του φαρμακείου. <laughs> αυτό που έχει μέσα το ιόδιο και τα. και το βαμβάκι, ξέρω εγώ. Και του είχαν πει ότι μέσα έχει του κωδικού και, το... ναι, και τον πυρηνικό κεφαλό. Ναι, ναι, ναι. Προ... Αυτό με το σταυρό είναι αυτό. Πάρτο. Αυτό. Πάρτο <laughs> Πάρ να μην το πάρει ο άλλο. <laughs> Μπήκα σε αυτή <laughs> τη σκέψη με τι λίστε. Γιατί έκανα και εγώ μια πολύ ναι. κακή λίστα και μου φάνηκε πολύ αστεία. Αλλά η λίστα που χρησιμοποίησαν. <laughs> έχω ε, θα ανακοινώσω ένα νέο τώρα. Αν, ε, ξεκίνησα, σήμερα γύρισα τρία επεισόδια για μια καινούργια σειρά στο Netflix. Οκ. Okay. Ού, ού, ε, Πέθανε ο Χάρης, αυτό ήταν. Ανακοίνωση, ναι. Εντάξει. Τι έκανε, μίλησες ή όχι. Όχι, είπα, ού, αλλά επιφημώντα. όχι, όχι, μπου, ναι, καινούργια όχι. σειρά στο Netflix. Ου, ήταν πιο, ναι, μπρου, κόπηκε, ναι, okay. ναι, ναι, λόγω... Κόβεται λόγω ναι, φωνής. Γενικά η φωνή μου, έχει... Και αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι είπε τίποτα. Οπότε λέω εντάξει, δεν το άρεσε καθόλου αυτό που είπα. <laughs> 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 και άκουσα τώρα να δει. Μου είπαν καινούργια σειρά ε, στο Netflix από το Φίλιπ Ναθολίτη. Ναι, η απάντηση ναι, ήταν τίποτα. 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 Ακόμα, κοίτα, σου λέω γύρισε επεισόδια, δεν ξέρω αν θα προβληθεί. Αλλά τώρα ε. στη Μαρμελάδα είναι το κοινό το οποίο δεν. Ε, Του λέμε, ρε παιδί μου, πέντε πράγματα σιγά. Ναι, ναι, ναι. Και μετά αυτοί ξέρει τώρα, μα καταδίδουν σε εφημερίδε. Η σειρά λέγεται κι αν ήσουν ήρωα. Και αν έχει δει, ρωτάω στο Instagram τελευταία τι θα έκανε αν είχε αυτή την υπερδύναμη ή τι θα έκανε αν είχε αυτή ναι. την υπερδύναμη. Ναι, ναι, ναι. Και μου απαντάνε. Και τα παίρνω μετά και βγάζω στατιστικά και τα λέω στο, στο τέτοιο. Και προσπαθούμε να αποφασίσουμε μαζί με το κοινό. Το κοινό δεν το ξέρει, εγώ το αποφασίζω. Αν είναι καλό να έχει μια υπερδύναμη ή κακό. Ναι. Και βρήκα μία λίστα. Ήταν η λίστα των υπερδυνάμεων Sorry, η λίστα των δυνατών ανθρώπων και στην, στη, στο science fiction και έλεγε ξέρω εγώ πόσο δυνατοί μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι και ήταν τόσο κακοί που απλώς την έβαλα μέσα στο... Ρε ήταν πάρα πολύ κακοί, αλήθεια <laughs> πρώτα απ' όλα δεν μετρούσε σε κιλά η Νιούτον κάτι που μπορεί να σηκώσει <laughs> κάποιο. έλεγε τι μπορείς να σηκώσει και έλεγε τι μπορείς να σηκώσει ένα μικρό αεροπλάνο τύπου 2 <laughs> μπορεί να σηκώσει ένα μεγαλύτερο αεροπλάνο και με ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά γιατί να σηκώσει ένα αεροπλάνο πετάει οπότε είχα όλη αυτή την απορία με το γιατί κάποιε λίστε είναι τόσο κακέ, και μετά κάπω στην... έψαξα να βρω τι χειρότερε λίστε που έχουν γίνει. Τις χειρό... Δηλαδή, λίστα με τι χειρότερε λίστε που έχουν γίνει. Ναι. Σίγουρα μία είναι η λίστα του Σίτλερ, για παράδειγμα. <χαι> Αλλά δεν εννοούσα ναι. απαραίτητα να έχει πολιτικό πρόσημο. Ναι, οκ. Okay. Και μετά βρήκα διάφορα άρθρα που έλεγε, α πούμε, ότι οι λίστε που, που μιλάνε για τα χειρότερα είναι πολύ κακές, είναι αντιπαραγωγικές και πρέπει να σταματήσει. Και είναι ένα άρθρο εδώ του 2013 και λέει ρε παιδί μου ότι ε, πρέπει να σταματήσουμε ρε παιδί μου αυτό που κάθε χρόνο σαν τελετή ανεβάζουμε τις λίστες με τα χειρότερα, γιατί δεν mm -hmm. έχει κανένα νόημα. Και ναι. λέει ότι το πιάνει αυτός, ότι το να προσπαθεί να, να δώσεις μια κατάταξη στην τέχνη είναι πολύ ηλίθιο. Γιατί δεν μπορεί να, να συγκρίνει, α πούμε, ταινίε οι οποίε έχουν διαφορετικό. ή ανήκουν σε διαφορετικό είδο. Και όλο αυτό ναι, το λέει αλλά... Έχοντα στην αφίσα. Μια ταινία στην οποία έπαιζε ο Chris Rock, ο David Spade, ο Kevin James και ο Adam Sadler, το Grown Ups 2 και είμαι σίγουρος ότι δεν βλέπετε, οπότε δεν ξέρω αν θα στηρίξει και <laughs> ποτέ το point του, αλλά τέλος πάντων. Οκ. Okay. Ούτως ή άλλως είναι υποκειμενικό το πώς θα κρίνεις κάτι καλλιτεχνικά, αλλά ναι, αν συγκρίνει και διαφορετικά ήδη είναι ακόμα πιο, πιο δύσκολο να στέκει. Παρ' όλα αυτά, έχει κάποια λίστα όντω με τι 10 χειρότερε λίστε, Όχι, δεν μπορούσα να βρω. Α, δεν βρήκα. Και πάμε πως κάνουμε εμεί μία. Α πούμε, να μία λίστα μία... που δεν θα διάβαζα ποτέ είναι λίστα με, με τι χειρότερε ευκείλειε που έχω κάνει. Αυτή τη λίστα δεν θα τη διάβαζα ποτέ. Ναι. Αυτή η λίστα είναι σκατά, όντω. Ναι, ακριβώ. Ε... Αν και θα μπορούσε κάποιο να με ξεγελάσει να διαβάσω αυτή τη λίστα, αν έλεγε λίστα με τα χειρότερα πράγματα που μου έχουν συμβεί... και να πει 10 φορέ που είχε διάρκεια. Ναι, οκ. Okay, Έχει δίκιο. Ε, οπότε πρέπει να βρούμε τώρα... Ναι, κάτι, κάτι που να... να είναι ναι, κακό σε λίστα. Ε. Ναι, θα ήταν πολύ κακή λίστα... και το λίστα με τα σημαντικότερα... Ε... Post-it σημειώματα που αντάλλαξαν στην εταιρεία ε, Facebook στο παράρτημα <laughs> της Καλιφόρνια ε, τρεις ε, υπεύθυνοι, τρεις τομεάρχες της εταιρείας. Και αυτή θα ήταν μια πολύ κακή λίστα. Ναι, το ακούω, το ακούω. Ε, μια πολύ κακή λίστα επίσης θα ήταν μια λίστα ε, που κατατάσσει με, από, το χειρότερο στο, από το λιγότερο χειρότερο στο χειρότερο τη θεωρία συνωμοσία. Ναι, αλλά υπάρχει μια... Νομίζω έχω δει μια που λέει ποιε είναι οι πιο διασκεδαστικέ. Και έχει μερικέ που είναι φοβερέ, ρε παιδί μου, γιατί πιστεύουν ότι τα κουνούπια είναι ρομπότ και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ξέρουμε όλοι τα περιστέρια είναι ρομπότ. Ε, ναι ρε, συ, βασικά εννοείται. πράγματα τώρα. Να, να μην λέμε και ασυναρτησίε τώρα εδώ πέρα. Ε, Λίστε, ναι. Λίστα, λίστα. Δεν ξέρω. Για μένα και μια, και μια λίστα σούπερ μάρκετ μου προκαλεί άγχος Είναι πάρα πολύ κακή λίστα. Που πρέπει να τσεκάρει, α πούμε, τι έχει αγοράσει, κτλ. Α, νόμιζα μια πάντα. λίστα με όλα τα καταστήματα σούπερ μάρκετ στη <laughs> γειτονιά σου. Λίστα με το χειρότερο σούπερ μάρκετ. Mm. Ναι, δεν Είναι δεν και ξέρω. μια ηλίθια μορφή κομοβία, δεν είναι. Λίστα πέντε πράγματα που δεν είναι, είναι. λίγο ηλίθιο. Δεν είναι πολύ εκνευριστικό. Ή το άλλο που εκνευριζεί είναι το 10 συν 1. Γιατί δεν λέμε 11, Δεν ξέρω. Το, το ένα πάντα θεωρείται ότι είναι το bonus, το έξτρα, το encore. Α πούμε, κάπω έτσι, φαντάζομαι. Ε, είναι λίγο μα μαρκετιστικό, θέλω να πω. Δεν, δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει. Ε, ε, Ψηλό έχει εκλείψει. Γι' αυτό γινόταν παλιά στα περιοδικά, α πούμε, σε άρθρα και τέτοια. Πλέον, α πούμε, λένε αυτό το 5 τύποι. Αυτό... Ανθρώπων που πάνε στην τουαλέτα με τα χέρια, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, πέντε είναι, τύποι είναι... ανθρώπων. Τι... Και ποιος τα... Γιατί πέντε τύποι ανθρώπων, τι είναι αυτό. Δεν είναι κάπω. Δεν θε να κάνει πέ... μια λίστα που να λέει πέντε τύποι λίστα που δεν έχουν νόημα και να πει όλε οι λίστε που λένε πέντε τύποι λίστα. Ναι, ξέρω... να, μια, μια κακή ιδέα για λίστα είναι 12 τύποι ζωδίων. Πω... Τα 12 χειρότερα ζώδια, ξέρω εγώ. Τα δύο βασικά beat για τον υπολογιστή σα. Δεν ξέρω. Τα 24, η λίστα με τα 24 αγαπημένα γράμματα τη αλφαβήτου. Περιτέ λίστε εντελώ. Αχ, δεν ξέρω, λίστα, λίστα. Ενώ έχει μερικέ που είναι πολύ χρήσιμε. Α πούμε, όταν διαβάζει μια τριλογία βιβλίων και θε να δει ποιο είναι το πρώτο, η λίστα που βλέπει ποια είναι τα πρώτα είναι καλή. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό πάντα είναι το. Πάντα. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που λέγαμε. Μιλά, μιλάγαμε για τα χειρότερα. Λίστα με τα χειρότερα πράγματα. Όχι λίστα με κάτι που σε βοηθάει. Ναι. Τύπου να επιλέξει, α πούμε, κάποια τριλογία, κάποιο βιβλίο ή οτιδήποτε. Λίστα με τι χειρότερε εγκυκλοπαίδε, α πούμε, ever. Αυτό. Τι θα τι κάνει αυτέ οι εγκυκλοπαίδε, θα πα να τι αγοράσει ή θα τι αποφύγει, εννοείται θα πα να τι αγοράσει γιατί θα έχει φούλα αστεία μέσα. Mm, okay. Θα, θα, θα έχει τη λίστα με τι χειρότερε θεωρίε νομοσία μέσα, σίγουρα. Α, θα είναι έτσι και θα τα παρουσιάζω σε αλήθεια. Ε, εννοείται. Δεν ξέρω, ίσω κάνω λάθο. Λίστα, λίστα με τους μάρτυρες του χειρότερου μάρτυρε του Ιαχοβά, ξέρω εγώ, που πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και λένε για το Χριστό. Η λίστα του Άι Βασίλη Ανήκει στις κακές λίστες <laughs> Γιατί εκεί μέσα Κρίνεσαι ηθικά για πράγματα που δεν ξέρεις Καν αν Τα καταλαβαίνει, ξέρω εγώ Καλά εννοείται εντάξει υπάρχουν, υπάρχουν πολύ κακέ. Υπάρχει ε, Η λίστα πατέρα επίσης <laughs> Είναι μια πολύ κακή λίστα Επειδή είναι ένα πολύ κακό αστείο <laughs> ε, ξε... Πέθανες <laughs> Άδεξ, δεν, αναπνέεις. <laughs> δεν αναπνέεις πλέον έτσι, έφε, έφε, έφε. Η λίστα πατέρα ε, Ναι Εντάξει. Επίση είναι και σεξιον στο πρεξομπάλι αυτό. Τώρα, τώρα μόλι το συνειδητοποίησα. Ενώ πήγαινα για κακό λόγο παίγνιο, ε, υπάρχει ήδη αυτό το αστείο γιατί είναι στο πρεξομπάλι. Ναι. λίστα πατέρα. Λίστα, λίστα πατέρα, ναι. Oh. Γιατί να υπήρχε ένα πρώην παράγοντα του Παναθηνικού που λεγόταν πατέρα. Οπότε έχει γίνει ήδη αυτό το αστείο. Πω. Oh. Είδε τι σου κάνει η μνήμη καμιά φορά. Η ζωή να, λίστα με τι χειρότερε αναμνήσει. Φαντάζεσαι να μπαίνει και να διαβάζει σε ένα περιοδικό 13 συν 1 από τι χειρότερε αναμνήσει σου και να σου λένε ποιε είναι οι δικέ σου αναμνήσει. Ναι. Κάπω έτσι είναι χειρότερες... ο με τι λίστε αυτό. Ότι θα πει κάποιο και θα πει 10 συν 1 πράγματα που ό, όλοι κάναμε όταν ήμασταν φοιτητέ. Και μπαίνω και βλέπω και κυριολεκτικά δεν έχω κάνει κανένα. Ξέρω εγώ. Ήσουν αμεθυσμένο <χει> από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή. <χει> και ήμουν ξέρω κανέναν που να το κάνει αυτό. <χει> ε, κυριολεκτικά... Για τόσο λίγο. <χει> 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 είχε κάτι τέτοιο. Ασумέ... <χει> Ε, Παρέδιδε όλε τι εργασίε τελευταία στιγμή η Όχι, δεν προλάβαινε κυριολεκτικά. Πώ σπουδάσατε. Δηλαδή, μου προκαλούν απορίε μερικέ λίστε. έτρωγες κάθε Για μέρα μένα... πιτόγυρο. Είμαι... Όχι πήγαινα στη λέσχη στο σπίτι μου. Ποιοι είστε όλοι εσεί που τα κάνατε αυτά κάθε μέρα. Και από κάτω ο κόσμο να λέει Χαχά, έτσι είναι. Και να βλέπω τι σπούδασε στου Ξαπλόπουλου. Απλώ πήγε φαντάρο. Και τώρα. <συσκλώσεις> ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, α, εσύ πώ ταυτίστηκε με αυτή τη λίστα, αφού δεν σπούδασε τελικά. Ε, Έχει μετάλλευση πατρικού εισοδήματο και Καλά, τέτοια. -P -P, ναι. Ε, εμένα... Κατανάλωση πατρική περιουσία. Αυτό το τύπου λίστε, οι χειρότερε που έχω είναι το. Τα... δέκα σε ένα πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει μέχρι τα 30 που δεν σου αφήνει και περιθώριο. Oh. Δηλαδή, όταν έχει κλείσει, πούμε, δεν σου αφήνει και περιθώριο να πει ότι α, ah, το έχω κάνει αυτό ή δεν το έχω κάνει αυτό. Δηλαδή, δηλαδή δεν, δεν προλαβαίνει. Εκτό αν είσαι, α πούμε, κάτω από το 30. Αλλά, ε, και έχει και μερικά γενικά, πράγματα λες, που αν δεν έχει. Διαβάζει και λε, δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά τώρα. Ναι, και μερικά από αυτά, αν δεν έχει πατέρα μεγαλογιατρό ή δικηγόρο, δεν παίζει να τα κάνει. Έχει κάτι να γυρίσει έστω και μία φορά σε πέντε χώρε τη Ασία. Πού ρε μαλακά, έχουν χίλια ευρώ το ειστήριο ένα, ένα τέτοιο. Τι λε, Πώ θα βρω 7000 χιλιάρικα για να γυρίσω. Εντάξει. Μετά είναι η άλλη. Το ταξίδι, άμα θέλει, είναι φτηνό. Ναι, και επίση το νεφρό σου είναι πολύ καλό. Θα ήθελα να το έχω στο γυρισμό. Έχει ένα παράγοντα μέσα που έτσι κι αλλιώ είναι μη ρεαλιστικό να το κάνει. που να να γυρίσει πέντε χώρε τη Ασία με ποδήλατο, ξέρω εγώ. Ναι. Έχει κάτι τέτοια, ρε παιδί μου. Που λε, οκ, okay, εντάξει, ναι. Ήμουν, ήμουν στο τσάκρα το κάνω αυτό. Το έχω κάνει, ξέρω εγώ, στην Αφρική. Ε, θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω και στην Ασία με το ποδήλατο, αλλά ναι. δεν δεν μου βγήκε μέχρι τώρα αυτό. Ότι τα περνάνε από randomizer. Αυτό τα βάζουν μέσα και λένε, α πούμε, ωραία, πέντε είναι ένα πράγμα που πρέπει να ναι. έχει κάνει οπωσδήποτε μέχρι τα 30. Και πατάνε ένα κουμπί και βγάζει. Άλογα, 7 πόνι. Θα πρέπει να έχει καβαλήσει τουλάχιστον 7 πόνι. Αυτό. Θα το πούμε. Μέχρι, μέχρι τα 24. Ναι. Δεν δε βγάζει άλλο ναι. νόημα. Νομίζω αυτή είναι η φάση του. Ναι, ναι, δεν, δεν, ξέρω κι εγώ γιατί, γιατί... Βασικά είναι πάρα πολλοί, φαντάζομαι, που θέλουν να γράψουν ένα άρθρο και βαριούνται και να κάνουν random πράγματα. Α σκέφτονται random ε, ιδέε και λίστε για να. Ναι, το ρεζί, γιατί το όλο ζήτημα είναι το άτιμο το content. Πλέον δεν έχει σημασία. Για να κρατηθεί ένα site ψηλά, πρέπει να έχει επισκεψιμότητα και διαφημίσει. Δεν έχει επισκεψιμότητα πάντα με την ποιότητα. Έχει όμω σίγουρα με το ναι. αν παράγει σταθερά κάτι. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ο κόσμο να έρθει να το δει. Ισχύει. Δεν ξέρω, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι κανεί από εμά ποτέ δεν θα σα βάλει σε μία λίστα, παιδιά. Γιατί. Μπικέ μόνο του στη μαύρη λίστα. Ήρθε η σειρά μου από μαλακία. Η Άτζελα ξύπνησε τηλέφωνο. Ακόμα ένα callback σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Oh, yes. Και μπαίνουμε πλέον στο Netflix Corner όπου θα κάνουμε το θάνατο στο 2020. Αυτός είναι ο τίτλος, Death to ναι. 2020 από το Netflix. Ναι, το οποίο πέθανε από μόνο του γιατί πέρασε, αλλά ναι. ναι. Ε... Ρε, ε, ρε ρε. Σοι. Στέλιο. Το είδες. Το είδες. Όχι, άρα δεν θα κάνουμε το θάνατο στο <laughs> 2020. Όχι, κρίμα. Γεια σας, να καλά. <laughs> αυτό ήταν η λίστα με, το, με τα χειρότερα Netflix Corner <laughs> που έχουν γίνει στην Ελλάδα Φράουλα <laughs> Ήταν ότι είπαμε να δούμε κάτι Και ο ένας από τους δύο δεν το είδε Οπότε δεν έγινε το ναι Είναι μία θέση και έχει αυτό το επεισόδιο ε, Το είδα <σχερνίδι> Το θάνατο το 2020 ε, Γέλασα μπορώ να πω ε, Μου άρεσαν τα αστεία που είχε μέσα Ήταν ένα αξιοπρεπέστατο Μοκκιουμένταρι ε, να το πω και σωστά. Θε να πει ε, τι είναι πρώτα. Ναι, ουσιαστικά είναι ένα ε, documentary, όπω είπα. Δηλαδή έχει, είναι σκηνοθετημένο τύπο σαν ντοκιμαντέρ που παίρνουν συνεντεύξει από κάποιου φίξιον. Φίξιον. Φίξιονάλ. Φοβερό, bravo. Σχετικά με το τι συμβαίνει, τι, τι συνέβη ε, κατά τη διάρκεια του 2020. Μια ανασκόπηση, θα έλεγε κανεί, με μια κομική ε, οπτική. Mm -hmm. Α το πούμε κάπω έτσι. Με χαρακτήρε. Με ηθοποιού βασικά να αναφέρουμε όπω ο Σάμιουελ Τζάξον. Σάμιουελ Ελ Τζάξον, Χιου Γκραντ, Λίζα Κούντρο, ο Κουμάιλ Ναντζάνι, αυτό που ο ήταν στο έχει Silicon Valley. Είναι πλέον, έτσι. Τι εννοεί. Τα ημί του έχουν ξεφύγει τον να είσαι πώ έχει γίνει. Α, όχι, δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το, εσύ... το θέμα. Αλλά με ενδιαφέρει όμω παρόλα αυτά. Δεν είδε το, σα... σα το σαγόνι. Δέκα συν ένα τρόπο να γίνει σαν τον Κούμε, είναι έναν Τζάνι. Είσαι ηλίθιο. Το σαγόνι του δεν το είδε πώ <σχ> ήταν. Δεν το είδε πόσο διαφορετικό <σχ> είναι στο τέτοιο. Γυμνάζει το σαγόνι του. Τι εννοεί. Ε, όταν... Υπάρχει κάποια άσκηση γι' αυτό. Όταν γυμνάζεσαι πολύ, μετά από ένα σημείο, φουσκών κοιμή το πρόσωπό σου. Ε, και α... Είναι... Α. Είναι... αυτό το. Τώρα στο στέλνω στο Discord. Αυτό το αντρικό ρε παιδί μου, το, αυτό το με τα... Θα τον δεις τώρα πώς ήταν παλιά και πώς είναι τώρα. Sorry για τις παρεμβολές. Ε, ναι, οκ. Okay. Το βλέπεις. Ναι. Τι συμβαίνει. Βλέπεις πώς είναι. Σαν το γουλβερίν είναι. Ναι, μπράβο. Και είναι, άμα δεις, στην πρώτη φωτογραφία που τον έχει να κρατάει μικρόφωνο... Είναι, έχει κοιλίτσα, ρε παιδί μου. Και φαίνεται ότι το πρόσωπό του, ξέρει, είναι πιο στρογγυλό. Πέρα από το ότι έχει αδυνατήσει έχει κάνει για ναι. αυτέ τι γωνίε του τεστώστερε γωνίε, ρε παιδί μου. Δεν εννοώ ότι παίρνει ο άνθρωπο, εννοώ ότι έχει ξέρει. Έχει, έχει αλλαγή πλεύση στην καριέρα του. Εγώ θυμάμαι και. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ρε παιδί μου, που έχει αλλάξει πάρα πολύ η σωματοδομή ε, ηθοποιού, που μου έχει μείνει, ήταν ε, ο, του Κρι Πράτ, mm. που τον είχα στο μυαλό μου ω ρε παιδί μου. Ε, το, το γεματούλι κομικό στο Parks and Rec mm -hmm. ο οποίος μετά έγινε φέτες και έπαιζε μόνο ρόλους ξέρεις τώρα ε, πες σε ποιο έπαιζε στο ναι στο ποιά ήταν η ταινία με, όχι στο Avengers έπαιζε και στο Avengers αλλά από ποια σειρά ήταν το που έπαιζε στο Avengers που ήταν η πολλοί αυτή με τον Groot και τους άλλους Πώ λεγόταν. Guardians of the Galaxy. Μπράβο, ναι, που έπαιζε εκεί, α πούμε, και ήταν φέτε. Και, και σε πολλά άλλα που χρειάστηκε για το ρόλο. Ναι. Και το κράτησε βασικά από μόνο του και έπαιζε τέτοιου ρόλου μετά. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ καλό. Αν το πάει και αυτό για κάτι τέτοιο. Αλλά μπράβο, μπράβο, ιδέε. Να, αυτός... ένα, ένα theme που έπιασε είναι αυτό. Αυτό μπήκε στο Eternals που είναι μια σειρά. Και λέει ότι ήθελε να γίνει έτσι. Το προσπάθησε, έπρεπε. Ήθελε να αλλάξει το πώ δείχνει για να μπορέσει να παίξει, ρε παιδί μου, και mm. έλεγε ότι ε, είχε πέντε διαφορετικούς personal trainers <laughs> και, μία, και μία ολόκληρη εταιρεία catering. Και έλεγε ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό αν δεν μου δίναν έναν ολόκληρο χρόνο με του καλύτερου προπονητέ και διατροφολόγου που του πληρώνει το καλύτερο στούντιο στον κόσμο. Okay. Και ναι. μου αρέσει που δείχνω έτσι, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα γιατί δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι έτσι. Δεν θα μπορούσα ποτέ αν το να είμαι έτσι. Από μόνους, ναι, πούμε, αν το έκανα ναι. μόνος μόνο μου, γιατί τα λεφτά, τα resources λέει και ο χρόνο που θέλει είναι καθολικό. Δηλαδή αυτό είναι πλέον η δουλειά σου, να δείχνει έτσι. Ναι. Και, και πώ λειτουργήσε όλο αυτό. Μπήκε μέσα, έψαξε ποιοι είναι οι πέντε χειρότεροι personal trainers για να έχει mm -hmm. και πήρε του άλλου. Mm -hmm. Έτσι λειτουργεί αυτό να ξέρει. Και γι' αυτό έγινε έτσι. Και anyway, λέει η διάφορα. Άνοιξε και μια μεγάλη συζήτηση ρε παιδί μου και έλεγε, επειδή αυτοί είναι κομικοί και είναι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρει, δεν... ίσω τι περισσότερε φορέ ζωή του δεν έδειξαν την επιθυμία να. Ε... Να είναι κούκλοι, να είναι γκόμενοι. Καταλαβαίνουν πολύ τι, τι σημαίνει όλο αυτό το φυσικό και πόσο ψεύτικο είναι και πόσο πραγματικά προπόνηση θέλει για να δείχνει έτσι για δύο συγκεκριμένε σκηνέ τη ταινία. Και μετά το φορά <laughs> ρούχα σε αδυνατίζουν. Δηλαδή είναι όλα πολύ τρίκ. Και έλεγε ότι. Όλοι το λένε αυτό. Και ο Ζάκα Εφρον το είπε. Και ο... στο It's Always Sunny Final Ο Ρομπ Μακ Ελνί. Πώ λέγεται. Ναι, Μακελνή. Μακελνή. ναι, Αυτό που είχε γίνει Λε... τούμπανο κι αυτό. Και όλοι αυτοί ρε παιδί μου έχουν αρχίσει πλέον να το λένε ότι. Ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα θέλει πάρα πολλά λεφτά και θέλει και πάρα πολλή προσπάθεια και αν σταματήσεις να το κάνεις αυτό, δεν θα είσαι έτσι. Και μάλιστα έλεγε συγκεκριμένα ότι ο stunt double του Chris Hemsworth, ο Bobby Holland-Hunton, είπε λέει στο BuzzFeed το 2016 ότι έπρεπε για να γίνει σαν τον Chris Hemsworth έπρεπε να τρώει 35 φορές την ημέρα. 35, 35 φορές 35 την ημέρα. 35 γεύματα, ναι, 35 μικρά γεύματα. Αυτό είναι περίπου όλη την ώρα. Ναι. <laughs> και. Wow, okay. Τέλο πάντων. Και πότε, πότε γυρίζει σκηνέ, άμα έχει τρέξει. Γάμι Σέτα, δεν ξέρω. Δεν, δεν, ξέρω δεν ξέρω. ξέρω. Πέρασα <laughs> με ένα κουτάλι, ξέρω θα τα είσαι κάποιο. Θα σου πω <laughs> εγώ. Και... Όταν έκανα. Action. Όταν έκανα. Action Man είναι super δυνατό. Ο Action Man είναι ομοφοβικό. <laughs> λοιπόν. το έχουμε τερματίσει με τον Action Man. ε, είχα. όταν έκανα τέλο πάντων όταν ήμουν πιο fit, που τώρα έχω ξαναξεκινήσει και έκανα καλλιτένικη. Και θα ξαναγίνει fit. Ναι, 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 Από όλα εγώ. αυτά. Κοιτάξαμε όλα αυτά. Έτρωγα 7 γεύματα σε κάποια φάση και ειλικρινά, τον καιρό που γινόταν αυτό, το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν ήταν το πώ θα φάω για να βγάλω την προπόνηση. Και απλώ έκανα αυτό και περνούσα μαθήματα που χρωστούσα. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Και παιδικό θέατρο. Ναι. Εντάξει. Αλλά έκανα μόνο αυτό ρε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο. Ήμουν στην κουζίνα δύο ώρε την ημέρα. Ρε, είναι πολύ κουραστικό, πάρα πολύ κουραστικό. Άρα αυτό το, το, το μήνυμα είναι ότι για, για να γίνει fit, σα αποσπά από άλλε δραστηριότητε που πρέπει να κάνετε. Οπότε σταματήστε να έχετε ένα στόχο και μόνο. Ναι, πέρα από την σοβαρή το κουβέντα, να Ναι, πέρα από τη σοβαρή κουβέντα των μη ρεαλιστικών προτύπων ομορφιά κτλ. Δείτε και το άλλο ρεαλιστικό πράγμα. Ε, χρειάζεται και λίγα χόμπι. Να να ναι, δεν είναι μόνο να έχει μια τεράστια αφοσία σε αυτό ε, και να σου γίνει αιμονή ε, ναι. και να σκέφτεσαι μόνο αυτό και αν θα φας 37 φορέ την ημέρα, ξέρω εγώ. Ε, ναι. Γιατί έδωσε και το κάτι παραπάνω, το εκατόν κάτι τη εκατό. Εντάξει, οκ. Okay. αλλά να αποκλείσωσωσω αυτός... στη γυμναστική του <laughs> <laughs> του φίλου κομικού. κωμικού. Ναι, ο ναντζάνι Αυτό έπαιζε τον αντίστοιχο Elon Musk, έτσι δεν είναι δεν ξέρω αν θα το χαρακτήρισε Elon Musk, αλλά έπεσε στο Silicon Valley ένα από του προγραμματιστέ που. Ναι. Α, όχι, προγραμματιστή ήταν, έχει δίκιο, ναι, ναι. Έχει ναι, 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 ναι. ναι. Στο Silicon Valley. Ε, οπότε, ναι, ε, δεν αυτό. είπαμε ακόμα τι είναι αυτό. Έχουμε κάνει όλη αυτή την <laughs> εκπαίδευση για το fitness ε, και δεν έχουμε και... πει ακόμα τι είναι το Death to 2020. Ξεκίνησα να πω τι είναι. Ε, υπάρχει μια ιδέα και έξω ότι είναι. <laughs> ε, ε, δεν, δεν ξέρω εμένα. Εγώ αυτό ήθελα να πω ότι έχει legit αστεία μέσα. Γέλασα με πάρα πολλά αστεία. Δεν θέλω να σποϊλάω αστεία. Αλλά και με Λίζα γέλασα πάρα πολύ το χαρακτήρα τη που κάνει να ένα βουλευτή. Ε, Υποστηριχτή του Τραμπ. Ηταν Θεά. Mm, ναι. Ανερούσε αυτό που έλεγε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό ήταν ο σκοπό χαρακτήρα ότι ανερούσε το ίδιο πράγμα που έλεγε εκείνη τη στιγμή, α πούμε, και τα ρίχνε όλα στα μίντια ή στι θεωρίε νομοσία. Και όταν την εξυπηρετούσε, το τούμπαρε αυτό και είχε πολύ ενδιαφέρον. Ε, γέλασα με, ε, με Χιου Λόρι πήγα να πω. Καλά, εντάξει. Δεν είναι αυτό το. Έχω γελάσει με Χιου Λόρι γενικά ζωή μου, Δεν ήταν, <laughs> ήταν στο Μοκιμένταρι, στο τέλο του 2000. Δηλώσει. Χάρη <laughs> έχει γελάσει, γελάσει με Χιου Λόρι. Χάρη Μελεκούνη έχει γελάσει <laughs> με Χιου <Hugh> Λόρι. <Laurie. laughs> <laughs> 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 ε... Με Hugh Grant, τέλο πάντων, ο οποίο ε, έκανε ένα καθηγητή ιστορία και μπερδευόταν κάποιε φάσει και έλεγε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ, και έλεγε Μα ήμουν εκεί, α πούμε, και ήταν ε, προϊόν mm -hmm. φαντασία αυτό. Ε, με Σάμιουελ Jackson, εκεί που ήταν πιο πολύ σαν αφηγητή, κάπω έτσι θα το χαρακτήριζα, που είχε για αυτό σε, ε, 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 ωραία γραμμένα αστεία και, και κείμενα. Mm -hmm και γενικότερα σε, σε, αυτό σου έχει μία διαδρομή από τον Γενάρη του 20 μέχρι τον Δεκέμβρη του 20 σωστά δεν το είπα ναι, ε, όπου μας εξηγεί το τι έγινε και ξεκινάει με τις εκείνες φωτιές που έχουμε ξεχάσει όλοι που κάει και η μισή Αυστραλία και Καλά, είναι σαν αυτό να δεν το θυμόμαστε έγινε. γιατί μετά ακολούθησε ναι. Αν κάτι ήταν συνωμοσία ήταν αυτό, δεν έγινε <laughs> Αυτό σίγουρα δεν έγινε, ναι. θα το θυμόμαστε να με έχει γίνει αλλά ναι, και σου δείχνω ότι μετά έγιναν όλα αυτά με τον κορονοϊό και τα λοιπά. Mm. Ε, ε, τι άλλο πιάνει. Πιάνει το... Όλη την, την ιστορία με τον Τραμπ. τη ναι, με τον Τραμπ έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στο ναι, ναι, Γιατί ε... έχει κυκλοφορήσει το, το στιγμιότυπο. Είναι τόσο αστείο το ότι είναι ο κούλη μέσα σε αυτή την ταινία. Και ναι, αυτό ναι, που ναι. έλεγα. Αστειευόμενο. Μα στο θα έπρεπε Facebook. να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Αν δεν ήταν, θα ήταν fail. Ισχύει. Γιατί κυκλοφορεί και αυτό ο μύθο με την καντεμιά. Οπότε λε, εντάξει, δεν μπορεί. Όλο, όλο έχει πλάκα. Αλλά ε, είχα γράψει στο Facebook ότι τώρα πλέον κάτι που θα μπορεί να λέει είναι ότι έχει και IMDb credit. Μπράβο, ναι, εκτό από όλα τα άλλα. Δηλαδή, ναι, ναι αν είναι δυνατόν. Στάνφορτ και IMDb Credit. <laughs> Εγώ πιστεύω ότι κάποιο έβαλε το χεράκι του να είναι ο Μητσοτάκη <laughs> εκεί. Έστω και για ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλουμε ένα τέτοιο στιγμιότυπο που το τραμ περπατάει, αλλά ποιο να βάλουμε πολιτικό δίπλα του, ποιο να βάλουμε. Ξέρετε, και είπανε τον Γκούλι από Ελλάδα. Γιατί υπάρχει, υπάρχει αυτή η κατεμιά του 20. Κάποιο ήταν δάχτυλο okay. 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 και γενικό εκεί πέρα. μπορεί και να επικοινωνήσει μαζί μα, γιατί μόνο τέτοιοι περίεργοι ε, ακούν την Μαρμυλάδα. Μόνο τέτοια άνθρωποι. Εννοείται, εννοείται. Βρείτε το credit που έβαλε το γκούλι στο, στο death to <laughs> 2020. Spot ε... the Greek. Ε, ναι, οκ. Okay. Αυτό θα το. Κάπω έτσι το περιέγραφα εγώ. Δεν ξέρω αν έχει να σχολιάσει κάτι σχετικά με το mockumentary αυτό. Με χάλασαν λίγο τα. Τι σε χάλασαν. Πε τα αρνητικά. Όχι, όχι. Με χάλασαν λίγο τα συνεχόμενα αστεία για την ηλικία του Biden που καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα της Αμερικής ότι οι υποψήφοι είναι ναι. 80 χρονών σχεδόν πλέον και καταλαβαίνω ναι. ότι ίσως είναι και ένα πρόβλημα του κόσμου γενικότερα. Εμείς εδώ το έχουμε πει την άλλη, είναι όλοι πλέον. Δεν ξέρω okay. δηλαδή αλλά φτάνει okay, το καταλάβαμε για νομίζω... γιατί είχε ναι, τουλάχιστον 15 αστεία για το πόσο γέρος είναι και δεν θυμάμαι ότι ήταν τόσα πολλά αλλά σίγουρα και εδώ θα κάνω spoilers στο αστείο ήταν νομίζω με αυτό που γέλασε πιο πολύ που σε κάποια άκερη φάση νομίζω ο Σάμιελ Τζαξον το είπε ότι λέει ο Μπάιντεν έστειρε το κουβάρι του για να πάει να ψηφίσει κάτι τέτοιο. Ναι και γέλασα πολύ με τη λέξη κουφάρι. Αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Είχε... Δεν, θυμάμαι, δεν το θυμάμαι πάντω αυτό που λες ότι είχε τόσο πολλά αστεία για την ηλικία του. Αυτό με. με ψιλοχάλασε αυτό. Οκ, οκ, δεκτώ δεκτό, δεκτό. Πρέπει να υπάρχει ένα φρένο γιατί χάνω το στόχο. Ε, ο επιστήμονα μου φάνηκε λίγο περιττό χαρακτήρα. Mm, και μου φάνηκε. Okay, θα συμφωνήσω. Και το ίδιο αστείο που κάνανε εκεί ότι τα ντοκιμαντέρ δείχνουν ό,τι να είναι όταν μιλάνε οι επιστήμονε. Και έτσι ο κόσμο ναι. απλώ αφαιρείται και δεν δίνει σημασία στο λόγο. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ναι. την κριτική. Απλώ περίμενα και κάτι πιο έξω. Δηλαδή μου φάνηκαν σίγουρα κάποια πράγματα πιο καλογραμμένα από άλλα. Σίγουρα, ναι. ναι. Ε, και κάποιοι... Σ, Θα συμφωνήσω σε αυτό. Μου άφησε. Είχε μία... και αστεία που ήταν επικό μέτρια, ναι, ισχύει. Ναι, μου άφησε μία γεύση ότι κάτι. Έλειπε. Κατάλαβα τι πήγε να κάνει, το είδα πολύ ευχάριστα. Γέλασα κι εγώ πολλέ φορέ. Ε, αλλά κάπω ξέρει, κάτι δεν. Ναι, ήταν φαν ρε παιδί μου. Ναι, ήτανε δεν ήταν φαν, Ήρου... δεν με χάλασε καθόλου. Τούδυνα ένα 6,8 με 7. παιδί μου Ήταν και ασύνδετε ιστορίε. Μ' άρεσε επίση αυτή η Ακλίδα η ηθοποιό. Τώρα δε, μου διαφεύγει το όνομα που έπαιζε ε, ε, και στη σειρά του Τζερβέ. Ναι, πάρα πολύ καλή ήταν αυτή. ε, ναι, ε, πάρα, πάρα, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή και έχει και ωραίο, ωραίο story γιατί πίστευε αυτό. Έβλεπε, ας πούμε, τι εξελίξει και νόμιζε ότι είναι reality, α πούμε. Mm, mm. Και αυτό πολύ και ωραίο. Στην, στην, Αμερική. Δεν και ξέρω και εκεί, εκεί, βάλανε τη διαφορά επειδή αυτή είναι Αγγλίδα ότι δεν, δεν ήξερε, α πούμε, και καλά ότι γινόντουσαν όντω εκλογέ στην Αμερική και το έβλεπε σαν reality, α πούμε, όλο αυτό. Είχε, σαν ε, culture, αλλά, ας πούμε, διαφορά με τους Αμερικανούς π.χ. Ναι, γιατί οι Αμερικανοί έχουν φτάσει στο κομμάτι του μόνο εταιρείε σπονσοράρουν τους υποψήφιους. Εμένα πολλές φορές στην Αμερική μου φαίνεται ότι βλέπω ένα τεράστιο TV show όλη την ώρα. Δεν ήταν καθόλου κακή αυτή ναι. η παρατήρηση. Ναι, ναι, όχι πολύ ωραία παρατηρήση και είχε και πλάκα που σε έπιθε ότι έτσι πίστευε ότι γινόταν, ξέρω εγώ. Και ότι σε κάποια σεζόν άρχισα και χάλα και το πράγμα. <laughs> <laughs> Όπω όλε <laughs> οι σειρέ και. <laughs> ναι. Ε... Ήταν ναι, ναι ήταν, Αυτό είναι ένα φαν Δηλαδή αν δεν το έχετε δει ακόμα Εγώ θα το σύστηνα να σκοτώσετε μία ώρα και λίγο Πιστεύεις ότι αυτού του είδους η σάτυρα ε, Είναι Πώς το πω Είναι απαραίτητη Απαραίτητο δεν είναι τίποτα Αλλά ιστορικά Αν το δεις νομίζω είναι κάτι που Πρωτοέγινε πάρα πολύ Δημοφιλές σαν είδος Το μοκουμένταρι από το Office τα έλεγα εγώ ναι. Πρώτα το αγγλικό και μετά το αμερικανικό. Είναι μία είδου σάτυρα που. Σάτιρα δηλαδή, είδου κομμωδία που δουλεύει γενικά. Είναι ωραίο το, αυτό, το ότι υπάρχει ένα, ένα story, α πούμε, και το σπάμε αυτό και κάνουμε δηλώσει στην κάμερα. Είναι, είναι μία ενδιαφέρουσα τομή τότε που έγινε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει πριν το office, για να είμαι Δεν είμαι ιστορικό κομμωδία, αλλά νομίζω ότι ε, έφερε κάτι καινούργιο ρε παιδί μου. Mm -hmm. Αυτό ε, απαραίτητο δεν είναι. Όχι, δεν είναι το των ουκάνευ, α πούμε, και τι αυτό είναι και άμα δεν το έχουμε αυτό, πέθανε η κωμοδία. Δεν νομίζω. <DNA> α, όχι, Αν δεν το, δε έτσι. το εννοούσα έτσι. Εννοώ ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι σημαντικό που προσφέρει η κομμωδία ε, 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 ανασκόπηση, ότι σου επιτρέπει να. Ε, α, ε. σου επιτρέπει να, να αναλύσεις καλύτερα μια κατάσταση, να πας παραπέρα, να... Τι ξέρω, ε, σίγουρα να σκεφτώ, το είναι, είναι, ένα καλό εργαλείο το format αυτό για να το χρησιμοποιήσει σε κάτι τύπου ανασκόπηση, α πούμε. Δηλαδή σε ανασκόπηση γεγονότων το mockumentary. Δηλαδή, είναι ένα κλικ παραπάνω. Το απλά να παραθέσει τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο 20, α πούμε, το κάνει με έναν αστείο τρόπο, ξέρω. Και μέσα εκεί παίζει με διάφορα. Μπορεί να φτιάξει χαρακτήρε, μπορεί να ναι, φτιάξει ναι, ναι, κείμενο, μπορεί ναι, να ναι. φτιάξει αφήγηση. Δεν. Ε, ε, δεν ε, γράφουμε κάτι παρόμοιο με τον Κούδα τώρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό το. Ε, μ' αρέσει πολύ το είδο και το καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω, μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε και την παραγωγή κάποτε. Αλλά μου φαίνεται. ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή πέρα από ένα ντοκιμαντέρ σε κάποια χρόνια που συνοψίζει τόσο γρήγορα, τόσο περιεκτικά και τόσο αστεία το τι έγινε μέσα στο 2020 και... Άρα λες ότι είναι ψηλομονόδρομος να το κάνεις έτσι. Όχι εννοώ ότι είναι, δείχνει ότι είμαστε όντα που θέλουμε να μας αρέσει να... Να φιλτράρουμε ρε παιδί μου πράγματα και να τα πετάμε από πάνω μας Και, ότι... και να κάνουμε λίστες Ναι, ναι. Αυτό, εκεί θες να καταλήξεις. Ναι. Ε, όχι. Αλλά... <laughs> <laughs> ναι, αυτό α πούμε το μοκιμέντερ ήταν μια λίστα με τα 10 χειρότερα πράγματα που συνέβησαν μέσα στο 20, α πούμε. Ναι, ή και. ή τα 5 ή τα 7. Και ήταν ωραίο και νομίζω ότι το χρειαζόμουν. Με αυτή τη... Δηλαδή, όταν τελείωσε, δεν τρελάθηκα. Δεν, δεν είπα Χριστέ μου <laughs> το καλύτερο πράγμα που έχω δει, αλλά το είδα και είπα, το ήθελα να το δω αυτό. Και νομίζω ότι θα ήθελα να το δω και για το 2019 και για το 2018, και θα ήθελα να το δω και για το 2021, άσχετα με το πώ θα πάει. Γιατί κάπω ναι, συμμαζεύει. Ποιάξει. Ήταν κάτι ανάλαφρο, ναι, κάτι που σου θυμίζει. Α, έγινε αυτό, ναι. Α, και αυτή είναι η κομική πλευρά του τότε θέμα, τη τότε, τότε είδηση, α πούμε. Ναι. Και παίρνει και μια θέση που έχει ένα ενδιαφέρον. Και... Ναι, ναι. Νομίζω Εντάξει, ότι. γιατί μέσα από την κομμωδία πέρασα και μηνύματα. Ε, βέβαια, Λέβαια, φίλε, μου, φίλε Λέβαια, να να μου. λέμε για αυτά. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιου είδου project στην Ελλάδα ω κομικοί, ω γραφιάδε. Ξέρει, ως... Ε, συμφωνώ. Ξέρεις ε, τι θα ταιριάζει ακόμα πιο πολύ πάνω σε αυτά που... Άσε το μοκουμένταρι το που ταιριάζει για αυτό. Ε, ένα, μια πολύ ωραία ανασκόπηση χρονιάς που έχει πάλι κομική οπτική είναι το Big Fat Quiz of the Year που γίνεται κάθε χρόνο στην Αγγλία Μπράβο. που το ο Jimmy Carr Μπράβο. και φέρνει ξέρω εγώ, τρεις ομάδες κομικών από δύο άτομα κάθε ομάδα. Διαφορετικού κάθε χρόνο mm -hmm. και το κάνει και σαν quiz. Έχει και αυτό το, το στοιχείο του τηλεπαιχνιδιού, ας πούμε. Ότι θυμάστε τι έγινε τότε και ποια ήταν η απάντηση. Και εκεί μπορεί να παίξει να απαντήσει σοβαρά για να πάρεις τον πόντο είτε να πεις κάτι εντελώ. Ε, ξέρω εγώ, κωμικό και αστείο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό σαν concept. Να κάνει μια ανασκόπηση χρονιά μέσω ενό τηλεπαιχνιδιού τύπου quiz και να, και να το δώσει όλο σε κωμικού, ρε παιδί μου. Αυτό. Να έχει κι εσύ. Γιατί με, ε, ε, ρε παιδί μου, σε κάθε μήνα πριν από κάθε μήνα που θα κάνει ρωτήσεις για τον τάδε μήνα ή τα γεγονότα που συνέβησαν έχει και ένα δικό του ας πούμε μονόλεπτο δίλεπτο καρ που παρουσιάζει που έχει και αστεία μέσα κανονικά γραμμένα κτλ. Mm -hmm. για να κάνει το intro οπότε και αυτό είναι ένα, ένας ενδιαφέρον τρόπος ανασκόπησης ας πούμε της χρονιάς μπαίνω σε αυτή τη σκέψη και αν ακούς ήχους είναι επειδή οι γάτες παίζουν μπαίνω σε αυτή τη σκέψη <laughs> okay. γιατί φέτο είναι η μοναδική χρονιά που δεν υπάρχει ούτε μια σατυρική εκπομπή στην τηλεόραση. Και είναι πιο απαραίτητη από λες, ποτέ. Επέστρεψαν, ναι. επέστρεψαν η Ράδιο Αρβίλα. Βγήκαν τώρα η Ράδιο Αρβίλα. Τώρα, το 2021. Η προηγούμενη σεζόν έφυγε έτσι. Αν για το 20, εσύ, ναι. Φοβάμαι πάρα πολύ και το λέω γιατί η κομμωδία παράγει κομμωδία και παράγει γέλιο. Αυτό είναι ο στόχο τη. Αλλά κάπου μέσα σε όλο αυτό, καλό ή κακό, η κομμωδία παίρνει και μία θέση και είναι πάντα ένα, είναι, είναι κάτι σαν αντίπεινα στην εξουσία. Όχι ότι θα γίνει κάτι επειδή ο Ανατολίτης θα πει ένα αστείο και θα τρομάξει ο Νταρζάνος που είναι στη Βουλή. Αλλά ναι. ο κόσμος πρέπει να μπορεί να έχει ε, κάτι σε συστημικά μέσα να το βλέπει και να λέει ότι ρε παιδί μου υπάρχει κάποιο είδου πολυμορφία απόψεων εκεί έξω. Δεν μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένα άνθρωπο που λέω, Α μπει ο Μητσικό, τα ρε παιδί μου, δεν σου λέω να μπω εγώ. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει κανένα σε ένα κανάλι συστημικό, οποιοδήποτε τώρα, τον Αντένα, ναι. τον Μέγκα οτιδήποτε. Ε, που να κάνει μια κομική, μια σατυρική εκπομπή. Ακόμα το απόψε μόνο του Λάμπρου και το παιδί κόπηκε και είχε σάτυρα. Το οποίο κόπηκε, ναι. Ναι, είχε και σάτυρα, είχε και κομμωδία. Κόβονται όλα, κόβονται. Κόβονται όχι επειδή δεν είναι καλά, απλώς επειδή κόβονται. Και, και, μου φαίνεται τρομακτικό να μην, να μην δουλεύουν οι κομικοί σας στα συστημικά μίντια και όταν λέω οι κομικοί δεν εννοώ εγώ να πάω στο Μέγκα εγώ δεν έχω κάτι να δώσω στο Μέγκα αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ εκτός της φιλοσοφίας αυτής. Αλλά υπήρχε το συνέλθετε. Ήταν μια κομική εκπομπή. Σατήριζε εσύ... ταινίε, κοροϊδεύει. Μπορεί να μην έκανε και καν σάτυρα πολλέ φορέ, αλλά μου φαίνεται περίεργο που στην Ελλάδα είμαστε χωρί θέατρα. Ωραία. Είμαστε μόνο με ό,τι κάνουμε εμεί στο YouTube και δεν υπάρχει μια σατυρική κομική εκπομπή που ξαναλέω. Α, γι' αυτό, αυτό ακριβώ το λόγο είναι τόσο απογοητευτικό που έγινε μια προσπάθεια από το απόψε μόνο και κόπηκε στο τρίτο επεισόδιο. Mm. Και λε, OK, πάμε. Κόπηκε το στην Ξαναξεκινάει κάτι με, που δουλεύουν ας πούμε αμυγός κωμικοί στην Ελλάδα στην τηλεόραση. Μακάρι να πάει καλά, θα πάει καλά, το πιστεύαμε όλοι, και το κόβουνε στο τρίτο επεισόδιο. Mm -hmm. Δηλαδή είναι φουλό απογοητευτικό. Λε εντάξει, ούτε και φέτο. Mm -hmm. Πότε θα γίνει ξανά, σε τρία χρόνια ή ποτέ, δεν ξέρω. Και με συνοπτικέ διαδικασίε τύπου κόπη, και εντελώ άκομψα, όχι. Τέλο πάντων. Ναι. Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει. Δεν, δεν υπάρχει, έχει αλλά... νόημα αυτό. Ε... Απλώ αυτό είναι, είναι πράγματα που σκέφτομαι καμιά φορά και. Ξέρω μακρυγορό, αλλά ρε παιδί μου. Κάπω. Όχι, okay, καλά κάνει και τα λε τέλειω, μου. Κάποιο πρέπει να τα πει. Εντάξει τώρα, με τα ερπετά που έχουμε μπλέξει χάρη μου. Αυτή η γαμημένη ερπετόμορφη. Τέλο πάντων. Αυτά. <laughs> λοιπόν, αυτά. to 2020. 20. 20. Ε, έχει πεθάνει και αυτό πλέον. Εντάξει, έχουμε, το έχουμε περάσει. <laughs> <laughs> ναι, ναι, πάμε στο 2021 <laughs> ναι, σιγά-σιγά. <laughs> Ναι, έχουμε μπει στο 21 και τσουλάει. Uh -huh. ε, και θα δούμε πώ θα πάει αυτό. Γιατί ε, είναι μόρι ε... και σου πάει Από το τσουλάι, ωραία. Τζάμπα διαφήμιση. Ναι. Γιατί ναι. είναι μόρι και τσουλάι, είπε. Ναι. Και ωραία, σου πάει τέλεια. είπα, αλλά και τσουλάι είναι το. Εντάξει, γιατί είναι μόρι και χιουντάι. Ό,τι να είναι τώρα. <laughs> <λέμε. laughs> είναι διασταύρωση, λοιπόν. <laughs> Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω Και για αυτό το επεισόδιο ε, Αλλά και όλα τα υπόλοιπα Εκτός από το επεισόδιο 13 για κάποιο λόγο Το Στέλιο το Ανατολίτη που ήμασταν ε, okay. Πάλι παρέα και το βγάλαμε <laughs> <laughs> Δεν μπορείς ηλίθιος Λοιπόν Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ε, Πάτρες που μας στηρίζουν Είναι φοβερή η στήριξη Είναι πάρα πολύ σημαντική Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Ακόμα και για το ελάχιστα Ευχαριστούμε και ε, εννοεί του Πάτριου, ευχαριστούμε όλου του ε, Μαρμεδαλάδου, χτυπημένοι mm -hmm. Και να είστε καλά. Από μένα, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε στο επόμενο. Δεν ξέρω αν θε να προσθέσει κάτι στέλιο. Να είστε καλά. Χάρη μελεκούνη για το Μέγα Τσάντ <laughs> <laughs> για τον Αλφα <laughs> <μελεκούνης. laughs> Μιχάλη Συγνατή, από τη Νέα Υόρκη για το Μέγατσαν. <laughs> <laughs> Α κλείσω με μία ερώτηση, αν μου επιτρέψει. <laughs> Άντε, ναι. Σου επιτρέπω. Πού ζει πλέον ο Μιχάλης Συγνατή. <laughs>